Καλό απόγευμα σε όλους και σήμερα μαζί κυρίες και κύριοι για να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι το CNews είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάς από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Να ξεκινήσουμε με ένα ρεπορτάζ να δούμε πώς εξελίσσεται η ακρίβεια και ιδιαίτερα η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον 1,5 μέχρι και 2 βασικούς μισθούς θα χρειαστούν τα νοικοκυριά για να καλύψουν τις απώλειες των εισοδημάτων τους από την ενεργειακή ακρίβεια. Οι τιμές της βενζίνης, του ηλεκτρικού ρεύματος, του πετρελαίου θέρμανσης και του φυσικού αερίου πυρπολούν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, προκαλώντας τους αυξημένες κατά 33 έως και 53% ετήσιες δαπάνες. Η ενεργειακή κρίση που κρατά από τις αρχές του φθινοπόρου δείχνει για τα καλά τα δόντια της στα ελληνικά νοικοκυριά το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, αφού στην κούρσα των ανατιμήσεων των λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου έχουν μπει και τα καύσιμα κίνησης και θέρμανσης. Την ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για συγκράτηση των τιμών και για τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις των ανατιμήσεων στους καταναλωτές, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον νέο πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και πρόεδρο του ΕΒΕΘ, Γιάννη Μασούτη, και τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, Γιάννη Μπρατάκο. Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η κατάσταση στην αγορά, η αύξηση του ενεργειακού κόστους λόγω της κρίσης στην Ουκρανία και της αβεβαιότητας στην προμήθεια φυσικού αερίου. Καθώς δε η ενεργειακή κρίση θα κρατήσει αρκετά ακόμη, θα χρειαστεί να παραταθούν αντίστοιχα τα μέτρα στήριξης, δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι δεν θα αφήσει έτσι νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όσο όμως παρατείνονται τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, στενεύουν τα ήδη στενά περιθώρια για ένα έκτακτο επίδομα το Πάσχα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στο Sky, δήλωσε πως το Πάσχα θα υπάρχει στοχευμένη πολιτική που θα ωφελήσει τις ευάλωτες ομάδες. Θα υπάρξει στοχευμένη πολιτική για τους ευάλωτους. Για αυτούς λέει, που έχουν πράγματι ανάγκη. Ανέργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι. Δεν είμαστε όλοι στην ίδια κατηγορία. Σε τι ύψος είναι αυτό, μπορείτε να προσδιορίσετε. Δεν μπορώ να προσδιορίσω σήμερα το ύψος, ούτε τη χρονική στιγμή. Γιατί αυτά είναι πράγματα. Θα δοθεί, είναι βέβαιο, γιατί χθες ο κ. Σκυλακάκης μας έλεγε κάτι στις αφήξεις. Το πώς η κυβέρνηση θα βοηθήσει τους ευάλωτους θα το ανακοινώσουμε όταν είμαστε έτοιμοι και όταν πρέπει. Η ακρίβεια και ιδίως το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος αποτελούν το μεγαλύτερο πονοκέφαλο για τη Νέα Δημοκρατία. Η κρίση στην Ουκρανία δεν επηρεάζει μόνο το φυσικό αέριο, αλλά συνολικά το ενεργειακό κόστος και στις παγκόσμιες αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη έφτασαν μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι και η κούρσα αναμένεται να συνεχιστεί όσο ηχούν τα τύμπανα του πολέμου. Η Ουκρανία πάντως ξεκίνησε να επιστρατεύει εφέδρους ηλικίας 18 έως 60 ετών μετά την έκδοση σχετικού διατάγματος από τον πρόεδρο Βολοντομίρ Ζελένσκι, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Επιπλέον κάλεσε τους πολίτες της να εγκαταλείψουν τη Ρωσία. Παράλληλα, ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρο Κουλέμπα κάλεσε τη Δύση να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας που θα στοχοθετούν την οικονομία της χώρας και τον στενό κύκλο του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Τα πρώτα αποφασιστικά βήματα ελήφθησαν χθες και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Τώρα η πίεση πρέπει να αυξηθεί προκειμένου να σταματήσουν τον Πούτιν, να πληγεί η οικονομία και ο στενός του κύκλος, να πληγούν περισσότεροι, να πληγούν σκληρά, να πληγούν τώρα. Οι δυτικές χώρες ανακοίνωσαν την Τρίτη τις πρώτες νέες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας μετά την αναγνώριση από τη Μόσχα της ανεξαρτησίας των αποσχηθήσεων επαρχιών στην Ανατολική Ουκρανία και απείλησαν να επιβάλλουν και νέες αν η Ρωσία εισβάλλει στη γειτονική της χώρα. Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας απείλησε ότι η απόφαση του Όλαφ Σόλτς για το πάγωμα του αγωγού Nord Stream 2 θα έχει ως συνέπεια να εκτιναχθούν οι τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς εξέδωσε εντολή να σταματήσει η διαδικασία διοδότησης του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2. Εντάξει, καλώς ήρθατε στον γενναίο νέο κόσμο, όπου οι Ευρωπαίοι θα πληρώνουν πολύ σύντομα 2.000 ευρώ για 1.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Σταθερή χαρακτήρισε την κατάσταση πάντως στην Ελλάδα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα διάσταση του προβλήματος αυτού, τις πολύ αρνητικές εξελίξεις στην Ουκρανία, με την κίνηση της Ρωσίας που συνιστά ευθεία καταπάτηση του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακυρεότητας της Ουκρανίας. Αυτό προξενεί ένα ντόμινο εξελίξεων σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, αρνητικές οι εξελίξεις χθες και για το πετρέλαιο και για το φυσικό αέριο. Και αυτό έχει το αποτύπωμά του συνολικότερα στην οικονομία όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης. Δείχνει το πόσο πολύπλοκο είναι το διεθνές περιβάλλον και το πόσο άμεσες είναι οι συνέπειες στη ζωή όλων μας. Στη ζωή κυρίως εκείνων που δοκιμάζονται περισσότερο διότι το εισόδημά τους είναι χαμηλότερο, αλλά και του συνόλου της ελληνικής οικονομίας. Απέναντι σε αυτό από την πρώτη στιγμή προσπαθούμε με κάθε διαθέσιμο τρόπο, με κάθε δυνατό μέσο, μέσα στα πλαίσια αντοχών της οικονομίας μας και του προϋπολογισμού μας, να σταθούμε στο πλευρό της κοινωνίας. Από την πλευρά τους, τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Υπουργός Ενέργειας της Ρωσίας διαβεβαίωσαν πως θα εξακολουθούν να παρέχουν χωρίς διακοπή φυσικό αέριο στις παγκόσμιες αγορές, χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια θα δούμε τώρα πώς τοποθετούνται οι πολίτες μέσα από ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έχουμε από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Καλησπέρα, Νίκο. Ναι, καλησπέρα, Θόδωρε. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές.
Η κατάσταση στη λαϊκή είναι η κατάσταση στις λαϊκές όλης της χώρας. Δηλαδή η λαϊκή είναι ένας τόπος για να ψωνίζει κανείς φθηνά και εκεί που έχει φτάσει το ενεργειακό κόστος είναι καθημερινά μια εξίσωση η οποία δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει για τους πολιτές οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι μέρος του επιπλέον κόστος να το μετακυλίουν την ίδια στιγμή που σκέφτονται ότι οι πελάτες τους δεν είναι σε θέση να αγοράσουν. Και οι μεν και οι δε ζητούν από την πολιτεία να κάνει το αυτονόητο, να βρει έναν τρόπο να αμυνθεί αυτό το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα αδιέξοδο. Υπάρχει αδιέξοδο πλέον. Κάθε μέρα απόλυτα που περνάει χειρότερα τα πράγματα. Θόδωρε. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ που έχουμε. Ικανοποιητική ήταν η κίνηση στην λαϊκή αγορά της Καβάλας το πρωί του Σαββάτου 19 Φεβρουαρίου. Όπως τονίζουν έμποροι και παραγωγοί, ο καλός καιρός ευνόησε την καταναλωτική κίνηση. Κάτι φαίνεται να γίνεται, μας βοηθάει και πάρα πολύ ο καιρός, ευτυχώς τις τελευταίες ημέρες. Θεωρώ ότι μπαίνουμε σε έτσι ένα πιο ανοιξιάτικο, θα έλεγα, τοπίο. Το οποίο αυτό βοηθάει και την ψυχολογία, αλλά βοηθάει και εμάς τους επαγγελματίες που δουλεύουμε σε μια υπαίθρια αγορά όπως είναι η λαϊκή αγορά. Η κίνηση είναι μια σταθερή κατάσταση. Από το πρωί είχαμε έτσι μια σταθερή ροή, θα έλεγα. Όλη την εβδομάδα κύλησε έτσι η αγορά στην λαϊκή. Θα έλεγα ότι ήταν μια μέτρια προσκαλή εβδομάδα για τη λαϊκή. Ο καιρός βοήθησε. Ο καιρός για ακόμη εβδομάδα ευτυχώς μας βοήθησε. Φυσικά αυτό έχει και συνέπεια να αλλάξει και η ψυχολογία του κόσμου ηλιακάδα. Βγαίνει ο κόσμος για βόλτα. Φτηνά εμπορεύματα λαϊκή, 2 ευρώ γεμιστά, 2 ευρώ μελιτζάνες. Και ο κόσμος αναγκαστικά ψωνίζει. Την ίδια στιγμή επαναλαμβάνουν για μια ακόμη φορά ότι οι τιμές στην λαϊκή αγορά παραμένουν σταθερές παρά τη γενικευμένη ακρίβεια που έχει επηρεάσει όλα τα αγαθά. Όπως έχω πει πολλές φορές, οι αυξήσεις των προϊόντων τσιμπήσανε λίγο, θα έλεγα, τα προλαχανικά. Ήδη όσον αφορά όταν είχε τις παγωνιές. Κατά τα άλλα, πιστεύω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Είμαστε σε ένα επίπεδο πολύ καλό, έτσι ώστε να μπορέσω να πω με ακρίβεια ότι οι αυξήσεις είναι μηδαμινές έως καθόλου. Τώρα, όσον αφορά την ακρίβεια, όπως είπα, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει. Είναι ένα θέμα το οποίο το ζούμε, ένα θέμα το οποίο το ζούμε όλες οι οικογένειές μας, όχι μόνο οι επαγγελματίες, ο κόσμος. Και αυτό λόγω ότι ζούμε σε μια αλυσίδα πραγμάτων, φαίνεται και στους τζίρους μας, φαίνεται και στην αγορά. Θεωρώ ότι πρέπει να πάρει η κυβέρνηση άμεσα μέτρα, έτσι ώστε να γλιτώσουμε όχι απλά το κακό όσον αφορά τους επαγγελματίες που πάμε για λουκέτα, δεν το συζητάμε, θα πέσουν πολλά λουκέτα στην αγορά αν συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση. Θεωρώ ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα έτσι ώστε να μπορεί να επιβιώσει και ο Έλληνας πολίτης. Εμείς εδώ στη λαϊκή, παιδιά, προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές όσο μπορούμε χαμηλά, γιατί η λαϊκή είναι για τον λαϊκό κόσμο, για τον κόσμο του μεροκάματου, όπως και εμείς στο μεροκάματου είμαστε από τις 12.30 το πρωί εδώ. Προσπαθούμε πραγματικά με πολύ λίγο κέρδος να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Εδώ μέσα αυτή τη στιγμή που είναι οι παραγωγοί που δουλεύουν εδώ στη λαϊκή της Καβάλας και της Καλαμίτσας θα έλεγα, είναι αυτοί που έχουν λίγα προϊόντα. Οι αγορές είναι αυξημένες και ίσως αυτοί που δεν είναι παραγωγοί ζορίζονται να αγοράσουν. Αυτοί που ουσιαστικά αγοράζουν τα προϊόντα από τρίτους εννοείται, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς αυτό, από τη λαχαναγορά. Πόσες είναι οι ανατιμήσεις στη λαχαναγορά της Καβάλας? Οι ανατιμήσεις είναι αρκετές στα μπρόκολα, κουνουπίδια, οι ντομάτες λίγο πέσανε θα έλεγα, ναι. Τα αγκουράκια λίγο πέσανε, γενικά τα προκυπευτικά, αλλά είναι στα μπρόκολα και στα κουνουπίδια είναι λίγο τσιπημένες οι τιμές. Με αποτέλεσμα και οι παραγωγοί να μην θέλουν να μπουν και αυτοί μέσα. Οι παραγωγοί που δεν έχουν, που είναι πραγματική παραγωγή, να μην έχουν εμπορεύματα λόγω του κρύου, αλλά και αυτοί που θέλουν να έρθουν, να αγοράσουν και να έρθουν, να είναι ακριβά και να μην μπορούν να αγοράσουν. Ηλεκτροσόκ έχουν υποστεί οι επαγγελματίες αλλά και οι πολίτες με τους λογαριασμούς ρεύματος αλλά και τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Τουλάχιστον 60 με 70% πάνω από τους τελευταίους μήνες. Θεωρώ ότι είναι μια τεράστια αύξηση, δεν το συζητάμε, όπως και τα καύσιμα, παιδιά. Έτσι, ναι, όπως και τα καύσιμα, τα οποία φαίνεται, γιατί εμείς εδώ στη λαϊκή αγορά ναι, δεν έχουμε τα ρεύματα, ας πούμε, τα οποία μπορεί να έχει ένα στάσιμο, ένα μαγαζί, αλλά μετακινούμαστε με τα φορτηγά μας. Αυτό έχει σε συνέπεια λοιπόν η αύξηση του πετρελαίου να φαίνεται και να επιβαρύνει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις μας. Ο λογαριασμός του ρεύματος και των πετρελαίων ήρθαν σε όλο τον κόσμο. Η αλήθεια είναι όλοι έχουν πάθει ένα ηλεκτροσόκ. Αρχίζεις και τρελαίνεσαι. Τα νούμερα υψηλά. Πάντα.
από 100-350, 250, κάτι πράγματα τρελά. Δεν ήρθε σε μένα, τι ξέρεις θα με κάνει. Έχει 500-600 ευρώ μία σύνταξη και τον έρθουν 300-350 μόνο ρεύμα, χώρια το νερό, χώρια δεν ξέρω τηλέφωνα. Βγαίνει. Δεν βγαίνει. Με τίποτα. Ένα άτομο. Ένα που άτομο. Είμαι εγώ. Εντάξει. Θα πω ότι είναι 125 ναι. ευρώ παραπάνω. Απίστευτο. Αυτό τα λέει νομίζω και όλα. Και εμένα 110 εντάξει. παραπάνω. Με 425. Εντάξει. Μας ήρθε και φορτωμένος. Και πώς θα τα βγάλουμε πέρα δεν ξέρω. Η μισθή χαμηλά, τίποτα. Αλλά οι λογαριασμοί πάνω. Δεν ξέρω. Μας ήρθε. Αυξημένο σε σχέση βεβαίως, με τις προηγούμενες. Βεβαίως. Είναι 100% πάνω. Ναι, ναι, το ξέρω. Μπορείτε τώρα να το ανταπεξέλθετε σε αυτό το λογαριασμό. Βέβαια. Γιατί μέχρι να τον πληρώσεις έχει έρθει ο δεύτερος. Δηλαδή έχει με πολύ πάνω, εντάξει. Και όταν σου λέει επιδότηση, αναρωτιέσαι, δηλαδή από 150 αν πλήρωνα 400 ευρώ και σου λέει και μείον 100 επιδότηση, δηλαδή τι 500 ευρώ, πόσο θα ήταν. Για την ενεργειακή κρίση και για την τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κίμωνα Στεριώτη, ο οποίος είναι πρώην διευθυντής τύπου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Καλησπέρα κύριε Στεριώτη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι. Μαζί μας ο Νίκος Σπιτσέρης από το Σέντερ, ο Αντώνης Οτελόπουλος από την Αλεξανδρούπολη και ο Βαγγέλης Χριστόδουλος από το ΦΛΑΣ και τη Δυτική Μακεδονία. Να πάρω το πρώτο σχόλιο σας για την ενεργειακή κρίση που βιώνουμε όλοι και για την εκτόκτηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Γιατί οδηγηθήκαμε εδώ κύριε Στεριώτη? Γιατί όλα προέρχονται από γεωστρατηγικούς κινδύνους, από γεωπολιτικούς κινδύνους. Είναι εισαγόμενη ενεργειακή κρίση η οποία οφείλεται πρωτίστως στο ουκρανικό θέμα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό για να την αντιμετωπίσουμε πιο ήπια αυτή την κρίση? Ενώ αν είχαμε περισσότερη ενεργειακή αυτάρκεια ως χώρα, αν είχαμε καλύτερη προσέγγιση στα ενεργειακά ζητήματα, δηλαδή στο μείγμα καυσίμου, αλλά προσέξτε και στην τιμολογιακή πολιτική με την επιβάρηση των φόρων που υπάρχουν. Θα μπορούσαμε να είχαμε μια καλύτερη τιμολογιακή πολιτική πιθανόν, εάν είχαμε ένα πολύ καλύτερο μείγμα που να στηρίζεται σε εγχώριες πρώτες ύλες. Δηλαδή, παλιά είχαμε το λιγνίτι ο οποίος κάλυπτε το 65 έως και 84% της συνολικής παραγωγής, της συνολικής εγχώριας ζήτησης. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Επομένως, είμαστε αναγκασμένοι να εισάγουμε ηλεκτρική ενέργεια και να εισάγουμε πρώτες ύλες, ενεργειακές πρώτες ύλες, δηλαδή φυσικό αέριο. Πού είναι η αλήθεια και πού είναι το ψέμα? Είναι ακριβώς ο λιγνίτης σε σχέση με το αέριο, τουλάχιστον τώρα, μέσα σε αυτή την κρίση που ζούμε? Ο λιγνίτης δεν έχει καμία σχέση. Τα αποθέματα που ξέραμε του 1950-1960 δεν έχουν καμία σχέση με τα αποθέματα του 2020. Το κόστος παραγωγής του είναι πολύ ψηλότερο. Είναι πολλαπλάσια υψηλότερο σε σχέση με το παρελθόν. Δεύτερον, δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε μία πολιτική κατά του λιθάνθρακα, κατά του σκληρού άνθρακα και κατά του λιγνίτη. Και επέβαλε πάρα πολύ υψηλές τιμές ανά τόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι δυσβάστακτα τα βάρη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρόλα αυτά τα βάρη, τις επιβαρύσεις, το φόρο του χρηματιστηρίου για τους ρήπους, το υψηλό κόστος που λέτε στις παραγωγής, είναι ανταγωνιστικός ο λιγνίτης σήμερα με αυτές τις τιμές του αέριου ή δεν είναι? Και αν είναι, γιατί δεν μπαίνει στο σύστημα? Με αυτές τις σημερινές τιμές είναι σχετικά ανταγωνιστικός, αλλά δεν φτάνει όμως. Και αναγκαζόμαστε να κάνουμε εισαγωγές. Επομένως, η τιμή που διαμορφώνεται στο χρηματιστήριο ενέργειας είναι με βάση την οριακή τιμή, με βάση την υψηλότερη τιμή. Επομένως, μη μας εκπλήσει όταν η τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ελλάδας φτάνει 230 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν αυτή τη στιγμή στη Γερμανία είναι 123 ευρώ η μεγαβατόρα και στην Νορβηγία είναι μόλις 55 ευρώ η μεγαβατόρα, αλλά η οποία τιμή διαμορφώνεται στην Νορβηγία από νερά, από άφθονα νερά.
Επομένως, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε αυτά που κάνουν όλες οι χώρες που έχουν χρηματιστήρια. Εάν αυτά που ακούγονται, δηλαδή να επιβάλλουμε περιορισμούς στα καρτέλ, στο χρηματιστήριο κλπ, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι θα σήμαινε αυτό το πράγμα αν προσπαθούσαμε να επιβάλλουμε τιμές? Θα είχαμε περικοπές των εισαγωγών, άρα θα είχαμε περικοπές ρεύματος. Επομένως αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει καταναλωτές και επιχειρήσεις παραγωγής ρεύματος και διανομής ρεύματος να παρέχουν ηλεκτρικό ρεύμα κατά το δυνατόν με καλύτερους όρους. Δεν μπορούμε να πετύχουμε το άριστο. Αυτό είναι πολιτικό παιχνίδι, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική. Τεχνοκρατικά θα περάσουμε μία περίοδο πολύ υψηλού κόστους για το ηλεκτρικό ρεύμα και για το φυσικό αέριο. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε σήμερα η κυβέρνηση να κάνει και δεν το κάνει? Κοιτάξτε να δείτε, όταν λέμε να μειώνουμε τους φόρους κλπ, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Για να μειώσεις τους φόρους θα πρέπει να βρεις χρήματα από αλλού. Από πού? Από το δανεισμό. Από τον εξωτερικό δανεισμό. Σήμερα είναι πιο ακριβός ο δανεισμός από ό,τι ήταν πριν 3-4 μήνες. Τι άλλο μπορείς να κάνεις? Να επιβάλλεις φόρους. Δηλαδή σε τελική ανάλυση πάλι ο καταναλωτής θα πληρώσει το ακριβό ρεύμα. Τι πρέπει να κάνουμε? Όσο το δυνατόν, ως καταναλωτές, να κάνουμε στο μέτρο του δυνατού περικοπές της σπατάλης ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Κρέκας, να κλείνουμε το θερμοσύμφωνο, μου λέτε τώρα? Εγώ δεν με ακολουθώ την πολιτική κανενός κόμματος ή κανενός υπουργού, δεν ενδιαφέρει. Όχι, λέω, αυτό είπε και ο κύριος Κρέκας, αυτό λέτε και εσείς. Δεν το ξέρω. Δηλαδή να μην πατάμε συχνά το διακόπτη, να τον έχουμε περισσότερο κλειστό. Εγώ ως καταναλωτής έκανα, αυτό έκανα πάντα, μάλιστα, κοιτάζω να εξοικονομώ ηλεκτρική ενέργεια. Όχι τώρα που είναι η ενεργειακή κρίση. Εάν η ΔΕΗ δεν είχε ιδιωτικοποιηθεί και ήταν όπως ήταν παλαιότερα και έπαιζε ένα ρυθμιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τιμών, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα ή δεν επηρεάζει και αυτό την ακρίβεια? Το 2008, όταν είχαμε ενεργειακή κρίση, η ΔΕΗ μόνη της, γιατί ήταν σχεδόν μονοπόλιο τότε και το έζησε αυτό το πράγμα, είχε κάπου 800 εκατομμύρια ζημιά, ετήσια ζημιά. Η ΔΕΗ επομίστηκε αυτό το κόστος. Σήμερα η ΔΕΗ, όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, με άλλες 30 εταιρείες γύρω από αυτήν, δεν μπορεί να επομιστεί τόσο τεράστια κόστη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επομένως θα θέλουμε να οδηγήσουμε τη ΔΕΗ σε πτώχευση? Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πρέπει επομένως όλοι να καταβάλουμε προσπάθειες, ξεκινώντας από την πολιτεία, από την κυβέρνηση και από τα κόμματα, να συνενέσουν σε μια πολιτική εξορθολογισμού της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν μπορούμε να κάνουμε πλήρη υποκατάσταση των εισαγωγών μέσα σε μερικούς μήνες. Αυτά είναι φαντασιώσεις. Ούτε μπορούμε να κάνουμε περικοπές του ρεύματος όταν εισάγουμε, γιατί το χρηματιστήριο διαμορφώνεται με εισαγωγές ρεύματος που γίνονται κυρίως από την Αυστρία, από τη Βουλγαρία κλπ. Εάν δεν έχεις υψηλές τιμές, δεν θα μπει ο άλλος μέσα. Θα πάει να πουλήσει στη Γερμανία, θα πάει να πουλήσει στην Ιταλία. Ναι. Και εμείς γύρω μας δυστυχώς έχουμε την Αλβανία, έχουμε την Ιουγκοσλαβία, έχουμε τη Σερβία, που δεν είναι εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είμαστε μια απομονωμένη περιοχή. Επομένως πρέπει να κάνουμε υπομονή, πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως να ληφθούν μέτρα για τις εισοδηματικές τάξεις που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα. Θαύματα δεν μπορούν να γίνουν. Κύριε Στεριώτη, επειδή είπατε να μην βάλουμε τη ΔΕΗ μέσα και όλοι να κάνουμε κάποιες περικοπές και οικονομία, πώς σχολιάζετε όμως ότι σήμερα οι μισθοί των διευθυντικών στελεχών, πέρα από το ότι αυξήθηκαν οι θέσεις αυτοί σε αριθμό, έχουν εκτοξευτεί και οι αποδοχές τους? Παράδειγμα του κύριου Στάζη φτάνει μέχρι τις 360.000 ευρώ. Όταν ξέρω από τον ημερών σας που ήσασταν διευθυντής και του προηγούμενου διοικητή, δεν ξεπερνούσε τις 60.000 ευρώ κατ' έτος 70. Περικοπές όλοι μας. Το διακόπτη να μην τον ακουμπάμε, αλλά τα διευθυντικά στελέχη να γίνονται πολύ περισσότερα. Και με αυτούς τους μισθούς δεν είναι λίγο προκλητικό? Ακούστε για την κοινωνία? Ακούστε με. Κάπου υπάρχει μια σωστή παρατήρηση για αυτή την άποψη. Κάπου.
Η πραγματικότητα είναι όμως ότι και με την προηγούμενη κυβέρνηση είχαν εκτοξευτεί οι μισθοί των διευθυνόντων συμβούλων και προέδρων των εταιριών της ΔΕΗ, των θυγατρικών εταιριών της ΔΕΗ. Μην τα ρίχνουμε σε μια κυβέρνηση, αλλά εγώ δεν εμπλέκομαι σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι με μια μείωση του κόστους των διευθυντών κατά 2-3 εκατομμύρια, για παράδειγμα ετησίως, θα λύναμε το ενεργειακό πρόβλημα της Ελλάδας. Το πρόβλημα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με νυφαλιότητα. Πρώτον, βραχυπόθεσμα, τι μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο. Και δεύτερον, πώς μπορούμε μακροχρόνια το δικό μας το σύστημα το ηλεκτρικό να γίνει πιο ανταγωνιστικό και αναγκαστικά να αποκτήσουμε τόσες πηγές ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ώστε να γίνουμε αυτάρκης. Εάν είναι δυνατό αυτό το πράγμα. Ούτε η ΑΠΕ είναι η καλύτερη λύση, δεν είναι η χρυσή λύση. Δεν λύνει όλα τα προβλήματα η ΑΠΕ. Η ΑΠΕ έχει σήμερα 10.000 ΜΒ και ναι, σε μία ώρα περιορίζονται στα 1.000 ΜΒ. Πέφτει απότομα το ηλεκτρικό ρεύμα και γίνεται blackout. Ποια θα είναι άρα η βάση τι πρέπει καυσίμου να έχεις? Πρέπει να έχεις άλλες μονάδες. Ποια πρέπει να είναι η βάση καυσίμου? Το αέριο λέτε τώρα εσείς, τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε. Και το αέριο είναι ορυκτό καύσιμο. Η πραγματικότητα είναι ότι το φυσικό αέριο είναι μακροχρόνια είναι η καλύτερη λύση για θερμικές μονάδες. Για λιγνίτες δυστυχώς έχουν εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό τα αποθέματα. Θέλετε μήπως να πιάσει καμιά κυβέρνηση ή κανένα κόμμα, γιατί δεν έχουν μιλήσει για τα αποθέματα του λιγνίτη που υπάρχουν εκτός Δυτικής Μακεδονίας, που τα ξέρουμε εδώ και δεκαετίες, αλλά κανείς δεν θέλει να μιλήσει για αυτά τα αποθέματα. Αποθέματα υπάρχουν και στη Δυτική Μακεδονία ακόμη, κύριε Στεριώτη. Εδώ έχουν γίνει αποζημιώσεις μεταγκαταστάσεων οικισμών για να πάρουμε το λιγνίτη και δεν προχωρούμε. Και αυτό που έχουμε ανοίξει το έχουμε και αυταναφλέγεται τώρα. Υπάρχει λιγνίτης. Έχετε δίκιο. Ναι, υπάρχουν αποθέματα. Δεν είναι όμως τόσο πλούσια σε περιεκτικότητα όσο ήταν στη δεκαετία του 60 ή του 70 ή του 80. Φτάσαμε με δυστυχώς και να λέμε την αλήθεια κάποτε, όχι να χαϊδεύουμε τα αυτιά. Κάποτε βάζαμε μπροστά τις λιγνητικές μονάδες με φτωχά κοιτάσματα λιγνίτη και βάζαμε πετρέλαιο για να πάρουν μπρος. Καίγαμε και κάναμε και εισαγωγές λιθάθρακα για να κάνουμε ανάμιξη του εγχώριου μείγματος με εισαγόμενο μείγμα λιθάθρακα για να μπορέσουν να δουλέψουν καλύτερα οι καυστήρες. Τα κοιτάσματα που έχουμε τώρα να ανοίξουμε μπροστά μας στην Ποντοκόμη, στη Μαυροπηγή, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι υψηλής θερμικής αξίας. Τα κοιτάσματα στη Βέβη, στους Λόφους, είναι υψηλής θερμικής αξίας. Και αυτό, είναι και εύκολα κοιτάξτε, στην εξόρυξη. Σαν χαλβάς είναι. Ναι. Δεν έχει στήρα μέσα. Δεν συμφωνώ σε πράγματα για τα οποία δεν έχω αποδείξεις προσωπικά. Υπάρχουν φορείς όπως είναι το ΙΓΜΕ που θα μπορούσε να κάνει γεωτρήσεις ενδεικτικές με επιστημονικές μεθόδους, με αντικειμενικές μεθόδους. Έχουν γίνει αυτά, κύριε Στεριώτη, έχουν γίνει αυτά. Έχουν γίνει και έχουν αποφανθεί για την ποιότητα των κοιτασμάτων που σας περιγράφω και στην Ποντοκόμη και στη Μαυροπηγή. Τέλος πάντων, πάμε να δώσω το λόγο λίγο στους συναδέλφους. Ναι. Ξεκινάω από τον Αντώνη τον Τελόπουλο από την Αλεξανδρούπολη. Αντώνη. Μάλιστα, ναι. Ναι. Πράγματι, ακούσαμε για ακόμη μια φορά, ή μάλλον καλύτερα επαναδιατυπώθηκε η φράση περί ατομικής ευθύνης. Την έχουμε ακούσει πολύ τελευταία. Την ακούμε τώρα και στον ηλεκτρισμό. Εγώ αναδεχτώ ότι ότι ίσως οι καταναλωτές προχωράνε και σε μια υπερσπατάλη. Θα τους κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει, τους θερμοσύμφωνες, αν είναι αυτό το πρόβλημα. Τι συμβαίνει όμως με τη βιομηχανία της χώρας, της οποίας το ενεργειακό κόστος έχει εκτιναχθεί εξαιτίας των αυτών των παραγόντων που πράγματι και το Ινστιτούτο Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την Ενέργεια διακρίνει 7 διεθνείς λόγους και 2 εγχώριους λόγους για τους οποίους έχουμε αυτό το ράλι στην έκρηξη τιμών της ενέργειας. Στη Γερμανία, που όλοι νομίζω θα συμφωνήσουμε πως υπάρχει το ισχυρότερο και πιο δυναμικό οικολογικό κίνημα, επαναξετάζουν τι θα κάνουν με τον δικό τους λιγνίτη και έρχονται και ουσιαστικά θα κλείσουν τις λιγνητικές τους μονάδες, αν δεν κάνω λάθος, 7 χρόνια πιο μπροστά από εμάς. Γιατί υπάρχει αυτή η ζέση, λοιπόν, θεωρείται, σύνδεσης
της παραγωγής με το χρηματιστήριο ρήπων. Δηλαδή θέλω να πω γιατί η ΡΑΕ ανάγκασε τη ΔΕΗ να μπει και αυτή στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Γιατί η ΔΕΗ εκδίδει ομολογιακά δάνεια με ρήτρα μη ρήπανσης. Γιατί ουσιαστικά βλέπετε υπάρχει αυτή η στοχοποίηση του λιγνίτη σε μια περίοδο που κανένας άλλος στην Ευρώπη δεν είναι τόσο απόλυτος πάνω σε αυτό. Κύριε Στεριώτη. Η απάντησή μου είναι η εξής. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι πρέπει να επιδειχθεί μεγαλύτερη πολιτική τόλμη από όλους, από όλες τις πλευρές. Παράδειγμα, ο κύριος Μακρόν, ο πρόεδρος Μακρόν, ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες ότι θα ενισχύσει το ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό της Γαλλίας με 6 νέα πυρηνικά εργοστάσια αξίας 50 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Στην Τουρκία, στη γειτονική μας χώρα, έχει ληφθεί απόφαση να ανοίξουν ένα δεύτερο πυρηνικό εργοστάσιο κοντά στα σύνορα της Τράκης. Λειτουργεί ένα πυρηνικό ή δύο πυρηνικά εργοστάσια στη Βουλγαρία. Πρέπει η Ελλάδα να δει το μέλλον της στο ενεργειακό. Δεν μπορούμε να ζούμε με ευχολόγια και υποσχέσεις. Δηλαδή, θέλουμε λιγνίτη, ωραία. Δεν το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνουμε. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει αποφάσεις που είναι αναγκαίες για όλους. Να υπενθυμίσω... Τις εφαρμόζουμε 7 χρόνια πιο μπροστά από τον Θα μισό. Μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι το 2015 με το μνημόνιο για πρώτη φορά υποχρεώθηκε η ΔΕΗ επίσημα να πουλήσει, να πουλάει το 50% της παραγωγής της κάτω του κόστους. Αυτό ήταν πρωτοφανές. Ήταν μια κοινοτική απόφαση. Δεν υπήρξε καμία αντίδραση από καμία πλευρά. Δεν υπήρξε πολιτική απόφαση κύριε για Στεριώτη, κάτι άλλο, για μια άλλη πολιτική. Κύριε Στεριώτη, αναφέρεστε στα νόμη και δεν ήταν το 2015, ήταν επί κυβερνήσεως του Αντώνη Σαμαρά 2013-2014. Όχι. Τότε κάνετε μεγάλο λάθος. Κάνετε μεγάλο λάθος. Εγώ δεν ασχολούμαι με τα πολιτικά. Δεν είναι εγώ πολιτικό είμαι αυτό που σας λέω. Καταρχήν. Δεν είναι πολιτικό αυτό που σας λέω. Είναι, ακούστε. Είναι η ιστορική αναδρομή το τι συνέβη με την ενέργεια στη χώρα. Οι ζημιές οι οποίες είχε η ΔΕΗ, οι αιτήσεις στα 900 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, δημιουργήθηκαν συγκεκριμένες χρονιές επί συγκεκριμένων κυβερνήσεων. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πρέπει επομένως να αποφασίσουμε και μετά βεβαίως ελήφθη απόφαση να ιδιωτικοποιηθούν λιγνητικές μονάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένως θα πρέπει όλοι να καθίσουμε με επιστημονικά κριτήρια, κύριε αλλά Στεριώτη, και με κριτήρια κύριε εθνικά. Στεριώτη, επειδή μιλάτε για επιστημονικά κριτήρια και σας ακούμε μεγάλη προσοχή και ξέρω ναι. και τη διαδρομή σας. Ναι. Όταν ήταν να δοθούν τα δικαιώματα των ρήπων που είχε να κάνει με το ΕΠ της κάθε χώρας, γιατί η χώρα μας δεν διεκδίκησε να απαλλαγεί από αυτούς τους ρήπους, ενώ η γιατί Πολωνία πάλι. Επιτρέψτε μου λίγο. Ναι. Η Πολωνία απαλλάχθη και είδαμε όλες οι γερμανικές εταιρείες έχουν εγκατασταθεί στην Πολωνία, τα εργοστάσια, παίρνουν φθηνή ενέργεια, δεν πληρώνουν χρηματιστήριο ρήπων, είναι ανταγωνιστικός τους ο λιγνίτης και εμείς ενώ βρισκόμασταν κάτω από το 60% του ΕΠ, που θα μπορούσαμε υπολογιζόμενοι την επόμενη χρονιά να μπούμε και εμείς σε αυτή την απαλλαγή, δεν το έπραξε τότε η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου. Πώς το σχολιάζετε? Εσείς σωστά το αναφέρετε αυτό το πράγμα. Να υπενθυμίσω ότι και με οι επόμενες κυβερνήσεις δεν μπόρεσαν να κάνουν απολύτως τίποτα και έγινε το Μνημόνιο 3, το οποίο ήταν ιδιαίτερα επώδυνο για τη ΔΕΗ. Δεν υπήρχαν πριν ρυθμίσεις και γι' αυτό και αναγκάστηκαν να προχωρήσουν εκ των υστέρων μεταγενέστερα σε προώθηση ιδιωτικοποιήσεων οι οποίες δεν απέδωσαν γιατί ήδη ήταν αντιοικονομικές, δεν υπήρξε επενδυτικό ενδιαφέρον για τις λιγνητικές μονάδες. Τα έχω ζήσει αυτά από μέσα. Λογικό, γιατί τον κάνανε ακριβό το λιγνίτη. Αν όμως παίρναμε απαλλαγή από τους ρήπους όπως πήρε η Πολωνία, θα ήταν βιώσιμος, ανταγωνιστικός αυτό και κερδοφόρος ο λιγνίτης. Και αυτό έγινε το 2013 με 2014. Όχι, δεν μιλάμε για πολιτικούς. Ναι. Εξιστορούμε τα γεγονότα, γιατί φτάνοντας το 2022 την πληρώνουμε όλοι μας τώρα την ύφη. Ναι.
Δεν είναι πολιτικό το θέμα. Και δεν γίνεται με ευκολία να λέμε πως θέλει ο καταναλωτής όταν υπάρχουν... Όχι, δεν είπα για τον καταναλωτή. Η ευθύνη η ενεργειακή είναι πολιτική ευθύνη. Ακριβώς. Και είναι πολιτική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ ήμουν διευθυντής της ΔΕΗ με 18 διαφορετικούς υπουργούς. Όλο τον κυβερνήσεων, αλλά επειδή εξιστορείται γεγονότα. Κύριε Στεριώτη, όλο τον κυβερνήσεων βεβαίως είναι ευθύνη, αλλά επειδή εξιστορείται γεγονότα, να πιάνουμε και σημεία σταθμούς στη συνεξέλιξη των γεγονότων. Γι' αυτό σας θύμισα τι έγινε το 2013 και το 2014 με το ΕΠ. Πάω στο Βαγγέλη το Χριστόδουλο. Βαγγέλη. Κύριε Στεριώτη, επειδή αναφέρεται τον κύριο Στάση, μόλις χθες επανέλαβε ο πρόεδρος της ΔΕΗ ότι το 25 η μονάδα 5 που κατασκευάζεται τώρα στην Τολεμαϊδα θα λειτουργεί με διαφορετικό καύσιμο και όχι το λιγνίτι. Πώς αξιολογείτε επενδυτικά και επιχειρηματικά αυτή την εξέλιξη, την απόφαση που είναι κυβερνητική και έγινε και επιχειρηματική απόφαση? Δεν σας ακούω καθαρά, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Πώς αξιολογείτε την απόφαση της κυβέρνησης που είναι πλέον και απόφαση της ΔΕΗ να αλλάξει το 25. Το καύσιμο του νέου σταθμού, του Πτολεμαϊδα 5, ο οποίος ακόμα δεν λειτουργεί. Δημιουργήθηκε, είναι πανάκριβος, είναι υπερσύγχρονος και σε 2 χρόνια θα αλλάξει καύσιμο. Άρα θα ξαναγίνει επένδυση υποχρεωτικά εκεί. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ το βλέπω εξωτερικά πλέον τα θέματα όπως αντιλαμβάνεστε. Εγώ ξέρω ότι ο Μυτιλινός θα φτιάξει μια τεράστια μονάδα, η οποία είναι ύψους, με προηγούμενα δεδομένα βέβαια της αγοράς, ύψους, μονάδα φυσικού αερίου, ύψους 300-400 εκατομμυρίων ευρώ. Εμείς ξεκινήσαμε και ήμουνα στην τελετή της υπογραφής για την Πτολεμαϊδα 5, η οποία είχε ένα αρχικό προβλεπόμενο κόστος 1.400 δισεκατομμύρια, 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Λοιπόν, πιθανόν άλλαξαν τα δεδομένα. Αυτό δεν μπορώ να σας πω εγώ. Πόσο κάνει η ενεργειακή ύλη, η πρώτη ύλη, ο τόνος του λιγνίτη. Ξέρω ότι ο λιγνίτης, το κόστος εξόρυξης του λιγνίτη, δηλαδή το καθαρό καύσιμο από τα χώματα που βγάζουμε, έχει αντιστραφεί, έχει πάει 5 και 10 φορές σε ορισμένες περιοχές πάνω σε σχέση με το 1960-1970. Μην μιλάμε, είναι, δυστυχώς διαλέξανε τα μπομ φιλέ και βγάζανε νωρίς το λιγνίτι. Δεν μπορώ να γνωρίζω τα κοστολογικά δεδομένα της εταιρείας σήμερα. Ναι. Δεν τα ήξερα ούτε εγώ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, και στην εποχή τη δική μου έκανα μία εκτίμηση. Είναι αλλά καθαρό, τότε καθαρό. Αναγκαστικά η ΔΕΗ ήταν ένα μονοπόλιο και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τη ΔΕΗ του 2000 με την ΔΕΗ του 2020, όταν είναι άλλες 30 εταιρείες στην αγορά. Ωραία. Και όταν αυτές πουλάνε, προσέξτε, εδώ και πάρα πολύ καιρό και το διαφημίζουν συνεχώς, με κόστος 40 έως 50% χαμηλότερο. Έτσι, όλοι το ξέρανε αυτό το πράγμα, το βλέπαμε όλοι στις διαφημίσεις, κανείς δεν αντιδρούσε. 40%, 50% χαμηλότερο από ποιον? Νίκος Πιτσέρη, ένα ερώτημα και να κλείσουμε. Κύριε Στεριώτη, είπατε ότι το ζήτημα της ενεργειακής πολιτικής είναι υπόθεση πολιτική και αναφέρατε συγκεκριμένα την πρωτοβουλία του Εμμανουέλ Μακρόν. Ναι, ναι, ναι. Είπατε ότι το ζήτημα της ενεργειακής πολιτικής είναι υπόθεση πολιτική. Βεβαίως. Και αναφερθήκατε συγκεκριμένα στις πρωτοβουλίες του Εμμανουέλ Μακρόν. Βεβαίως, ναι. Με ποιους τρόπους, με ποιες πολιτικές επιλογές θα μπορούσε να ασκηθεί μια άλλη πολιτική στην ενέργεια? Επειδή αναφέρθηκα στον πρόεδρο Μακρόν, πάντοτε η Γαλλία είχε τη δική της ενεργειακή πολιτική από τα χρόνια του Σαρλ ντε Γκολ. Ανέπτυξε το δικό της πυρηνικό ενεργειακό στόλο και σήμερα έχει περίπου το 70% του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της με πυρηνικά εργοστάσια. Παρά τα αυτά όμως, το κόστος
στην χονδική αγορά της Γαλλίας σήμερα, ενώ λέγαμε πάντα, είχαμε και εμείς την πιπίλα ότι η πυρηνική ενέργεια είναι φθηνότερη, σήμερα είναι 175 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν στη γειτονική Γαλλία είναι 123 ευρώ. Αυτά τα στοιχεία μπορείτε εύκολα να τα βρείτε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω το εξής. Πυρηνική ενέργεια, γιατί είπατε για Βουλγαρία ότι έχει πυρηνικά εργοστάσια, για Τουρκία. Ναι, βεβαίως. Η Τουρκία έχει ανακοινώσει ότι θέλει ένα δεύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στα σύνορα κοντά στην, στη Θράκη. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά και προφανώς, αυτό προορίζεται για εξαγωγή, όχι για εσωτερική κατανάλωση, εφόσον είναι στα σύνορα. Έχει το ακούγιο ήδη, το οποίο θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία. Ωραία. Έχει κάνει επενδύσεις σε προσωπικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τώρα θέλει να, να φτιάξει ένα νέο πυρηνικό εργοστάσιο προς το εξωτερικό. Κύριε Στεριώτη, πιθανόν ο Νίκος Σπιτσάρης θέλει να το ρωτήσει συγκεκριμένα το, να θέλει να θέσει συγκεκριμένα το ερώτημά του. Να πάει και η χώρα μας σε πυρηνική ενέργεια. Αυτό ουσιαστικά θέλει να ρωτήσει. Καταλάβει. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ποια είναι η άποψη ότι σας? Πρέπει ως έθνος. Γιατί όταν δεν έχεις ενέργεια σημαίνει ότι δεν έχεις οικονομία. Όσο πιο ακριβή είναι η οικονομία, τόσο πιο εξαρτημένος είσαι από τους άλλους. Επομένως πρέπει να δουν τα πολιτικά κόμματα ή επιστημονικές, οι αρμόδιες επιστημονικές οργανώσεις, πέρα από ταμπού, να δούνε τι ενέργεια θέλουμε να έχουμε εμείς. Θέλουμε να έχουμε λιγνίτες, okay, με ποιους όρους. Αλλά να μου επιτρέψετε να επαναφέρω το ερώτημα και να πω, η πυρηνική ενέργεια θεωρείται ως καθαρή ενέργεια. Έτσι, όπως είναι η ΑΠΕ, όπως είναι και το φυσικό αέριο. Εντάξει, το φυσικό αέριο δεν είναι καθαρή ενέργεια. Δεν είναι καθαρή ενέργεια. Άμεσα. Είναι ορυκτό καύσιμο και αυτό, έχει και αυτό ρήπους, λιγότερους βεβαίως από το λιγνίτι. Φυσικά. Εντάξει, φυσικά. Δεν είναι καθαρή ενέργεια. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι καθόμαστε και κοιτάμε όλοι την ουρά μας, ενώ είμαστε όλοι χωμένοι στη θάλασσα και δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε. Γιατί όλα τα κόμματα κάνουν την επισήμανση ότι πράγματι η χοντρική τιμή, η οριακή τιμή συστήματος είναι υψηλότερη στην Ευρώπη για την Ελλάδα, σωστό. Δεν λένε όμως για ποιο λόγο είναι υψηλότερη τιμή, γιατί εμείς περιβαλλόμαστε από χώρες οι οποίες δεν έχουν εργοστάσια μεγάλης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Κάποιους από τους λόγους τους είπαμε στην ιστορική αναδρομή που κάναμε, κύριε Στεριώτη, είπατε και εσείς, επισημάναμε και εμείς και θυμίσαμε κάποιες από αυτές τις στιγμές. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και... Γεια σας. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε πρώτο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα, CNews, θυμίζω μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσσα από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Να δούμε ένα ρεπορτάζ τώρα για την καταπολέμηση της βίας στα γήπεδα. Δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση περιστατικών οπαδικής βίας, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι ήδη έχουν γίνει έλεγχοι και πλέον δεν υπάρχει κανένα σύνδεσμος που να λειτουργεί παρανόμως, καθώς 67 παράνομες λέσκες έχουν σφραγιστεί. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν σε λίγο από τους δύο συναδέλφους υπουργούς, τον κύριο Τσιάρα και τον κύριο Αβγενάκη, συζητήθηκαν σε αλλεπάλληλες συσκέψεις υπό τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη και ανταποκρίνονται στις προτάσεις που έχει διατυπώσει και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία. Σε ό,τι μας αφορά, προχωράμε στην υλοποίηση των παρακάτω μέτρων. Πρώτον, συνεχίζουμε τους ελέγχους σε συνδέσμους οργανωμένων οπαδών που λειτουργούν και όσοι δεν πληρούν τις προβλέψεις του νόμου θα σφραγίζονται. Η Ελλάδα θα είναι πολύ αυστηρή στην εφαρμογή των νομοθετικών παρεμβάσεων που θα ανακοινωθούν σε λίγο.
Δεύτερον, οι ανώνυμες εταιρείες του χώρου του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ έχουν την ευθύνη να εξυγχρονίσουν και να αναβαθμίσουν το σύστημα καμερών με το οποίο παρακολουθούν τις εξέδρες των φιλάθλων κατά τη διάρκεια των αγώνων. Και ασφαλώς θα ελεγχθούν γι' αυτό από την ελληνική αστυνομία. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε τα εξής μέτρα. Συνεχίζουμε τους ελέγχους σε συνδέσμους οργανωμένων οπαδών που λειτουργούν και όσοι δεν πληρούν τις προβλέψεις του νόμου θα σφραγίζονται. Οι ανώνυμες εταιρείες του χώρου, του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ έχουν την ευθύνη να εξυγχρονίσουν και να αναβαθμίσουν το σύστημα καμερών που παρακολουθούν τις εξέδρες των φιλάθλων κατά τη διάρκεια των αγώνων. Υλοποιούμε πρόγραμμα εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων. Αναβαθμίζουμε τη διαρκή εποπτεία των μέτρων αντιμετώπιση της οπαδικής βίας με την καθημερινή εμπλοκή ανώτατου αξιωματικού του Αρχηγείου της Ελλάς. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των λεσχών φιλάθλων έως τις 31 Ιουλίου ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης. Αθλητισμός και βία είναι έννοιες από τη φύση και την κουλτούρα τους απολύτως αποκλίνουσες. Στον αθλητισμό, μόνο ως στρέβλωση μπορούν να θεωρηθούν οι εκδηλώσεις βίας και χουλιγκανισμού. Συμφωνούμε όλοι ότι η βία δεν έχει χρώμα και οπαδικές αποχρώσεις. Ο αθλητισμός χρησιμοποιείται ως επίφαση για να οργανώσουν τη δράση τους περιθωριακά και εγκληματικά άτομα. Μία λέσχη φιλάθλων ανανέωσε τεχνικό σωματείο ΠΑΕ-ΚΑΕ. Έδρα της λέσχης υποχρεωτικά στην έδρα του σωματείου ΠΑΕ-ΚΑΕ, εποπτεία και έλεγχο στο μητρό της. Για παράδειγμα, λέσχης θα απαιτείται τουλάχιστον 50 ενήλικα άτομα με καθαρό ποινικό μητρό, μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής λειτουργίας του παραρτήματος. Ανάκληση άδειας λειτουργίας και σφράγισμα λέσχης ή παραρτήματος μετά από ποινική δίωξη σε τουλάχιστον 2 άτομα. Απαγορεύεται η διάθεση μεμονωμένων εισιτηρίων στις θύρες που συγκεντρώνονται οργανωμένοι οπαδοί. Οι ΠΑΕ και ΚΑΕ θα προχωρούν στη διάθεση μόνο εισιτηρίων διαρκείας στις θύρες οργανωμένων και μόνο στους νόμιμους κατόχους και θα επιτρέπεται είσοδος. Αν εντοπιστεί κάποιος που δεν δικαιούται να έχει το διαρκείας, θα ισχύσουν κλιμακωτές ποινές στην λειτουργία της συγκεκριμένης θύρας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας μίλησε για την αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου και τα περιστατικά οπαδικής βίας. Με άλλα λόγια, στον ποινικό κώδικα, όπως ισχύει από τον περασμένο Νοέμβριο, έχει παραλυφθεί η διαζευτικότητα της ποινής για την πρόκληση της σωματικής βλάβης, η οποία τιμωρεί το μέχρι τον Νοέμβριο με ποινή φυλάκισης έως 3 έτη ή επιβολή μόνο χρηματικής ποινής. Αντίστοιχα, για τη βαριά σωματική βλάβη, είναι το άρθρο 310 του ποινικού κώδικα, αναδιαμορφώθηκε το αδίκημα. Πρώτον, αυστηροποιήθηκε η ποινή. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε πως αυξάνεται ως προς τα ελάχιστα και μέγιστα όρια το πλαίσιο ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας. Καθιερώνεται ειδικό ποινικό αδίκημα για όσους κατά τη διάρκεια αθλητικών αγώνων έχουν καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου με σκοπό να παρεμποδιστεί η ανίχνευση και καταγραφή τους από τις συσκευές καταγραφής εικόνας. Απαγορεύεται η αναστολή εκτέλεσης της ποινής για εγκλήματα οπαδικής βίας. Και οι υποθέσεις οπαδικής βίας εκδικάζονται κατά τα προτεραιότητα και καθιερώνονται σε περίπτωση αναβολής εκδίκασης ή υποχρεωτική επιβολή περιοριστικών όρων. Να μείνουμε στο θέμα, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημοσθένη Κουψίδη, ο οποίος είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Καλησπέρα κύριε Κουψίδη, σας ευχαριστώ θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Καλησπέρα σας και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Μαζί μας ο Κώστας ο Μαυρίδης από το ΦΛΑΣ και ο Νίκος ο Σπιτσέρης από το ΣΕΝΤΕΡ, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Λοιπόν, η βία. Είχαμε και το τραγικό εκείνο περιστατικό με τον Αλέξη στη Θεσσαλονίκη. Πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε τη βία στα γήπεδα? Ανακοίνωσε η κυβέρνηση κάποια μέτρα προχθές. Για πείτε μας. Καταρχήν πρέπει να είναι απόλυτοι και αποτελεσματικοί αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Αυτό το μνημόνιο έχει υπογραφεί από το 2016 με την UEFA. Παρ' όλα αυτά δεν έχει εφαρμοστεί από την ελληνική πολιτεία. Ο κύριος Αυγενάκης, παρότι έδειξε άμεσα τα ανακλαστικά σε αυτή την περίπτωση, σε άλλες περιπτώσεις όπως με το περιστατικό που συνέβη στο Ηράκλειο με την ομάδα του Εργοτέλη, είχε εντελώς αντίθετη συμπεριφορά και υποστήριζε την γηπεδούχο ομάδα, βέβαια ως τοπική. Θα πρέπει λοιπόν να αφήσουμε αυτά τα στεγανά, τη διαφορετική προσέγγιση. Το γεγονός είναι ίδιο, η βία είναι κατακριτή από παντού. Η πολιτεία αποφασίζει τι πρέπει να γίνει και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι εφαρμόζουν τους νόμους πολιτείας. Αν λοιπόν η πολιτεία αποφασίσει να προχωρήσει σε κάποια μέτρα, όπως αυτά που σήμερα ανακοινώθηκαν με την αναστολή της λειτουργίας των συνδέσμων και κάποια άλλα μέτρα,
Αυτά θα εφαρμοστούν σε κάθε περίπτωση. Από την πλευρά της Ομοσπονδίας, να αναφέρω ότι ως πρόεδρος της Επιτροπής Ασφάλειας και Γηπέδων, σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, έχουμε προχωρήσει το θέμα της πιστοποίησης και της εκπαίδευσης των σεκιουριτάδων, δηλαδή των στελεχών των εταιριών security, έτσι ώστε να μπορούν να συνεργάζονται και να είναι αποτελεσματικοί όσον αφορά τα εντός του γηπέδου, γιατί μιλάμε για τη βία εντός του γηπέδου. Ως Ομοσπονδία δεν μπορούμε να έχουμε άποψη, έχουμε, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματικότητα στα εκτός των αγωνιστικών χώρων γεγονότα τα οποία συμβαίνουν, και εκεί βεβαίως είναι θέμα της πολιτείας και της αστυνομίας. Δεν μπορεί σε αυτά τα θέματα η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να επέμβει. Πάντως είναι θέματα τα οποία μας ταλανίζουν πάρα πολλά χρόνια, κύριε Κουψίδη. Βέβαια και την Ευρώπη, την Αγγλία, τη Μεγάλη Βρετανία την ταλάνισαν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά έχει αποκατασταθεί η κατάσταση. Βλέπουμε δηλαδή πολλές. Παντού υπάρχουν προβλήματα, ναι, ακόμη. Υπάρχουν, αλλά σιγά σιγά κάπου αποκαθίστανται. Δηλαδή βλέπουμε οικογένειες με τα παιδιά να πηγαίνουν στο γήπεδο, να βλέπουν ποδόσφαιρο. Γιατί... Σαφώς, αλλά υπάρχουν περιστατικά βίας. Υπάρχουν, αλλά στην Ελλάδα τώρα τελευταία όμως. Γηπέδων, τη ΣΟΕΦΑ, ναι. Έχουμε συνεχώς και υπάρχει ένα report στα webinar που κάνουμε, το οποίο κάθε δίμηνο που συμμετέχουμε βλέπουμε επεισόδια σε διάφορα γήπεδα. Η βία είναι κάτι το οποίο υπάρχει, δεν εξαλείφεται, είναι φαινόμενο των καιρών και λόγω του κορονοϊού και όλα αυτά που υπάρχουν, τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους. Βεβαίως υπάρχουν χώρες που τα αντιμετώπισαν πολύ αποτελεσματικά. Αυτό είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, και υπάρχουν βέβαια και περιστατικά μεμονωμένα, αλλά και χώρες που έχουν έντονα περιστατικά. Μέσα σε αυτές φαίνεται ότι είμαστε κι εμείς. Το ζητούμενο είναι εάν η πολιτεία και η ΕΠΟ μπορούν από κοινού να το αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά και η κοινωνία το πώς πρέπει να συμπεριφερθεί. Με τα πρότυπά της, καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν πιάνεται εύκολα. Σαφώς. Πρέπει να συμμετέχουν πολλοί, πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Αυτό που μπορώ να πω από τη δικιά μας πλευρά, σαν Ομοσπονδία, θα τηρήσουμε ό,τι αποφασιστεί από τους νόμους της πολιτείας. Και βέβαια εκεί πρέπει να υπάρξει ένας μεγάλος διάλογος. Συνεργαζόμαστε ήδη με την ελληνική αστυνομία και τη Διεύθυνση Αθλητικής Βίας. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή τη διαδικασία της πιστοποίησης μετά από πάρα πολλά χρόνια, έτσι όπως πρέπει να γίνει, και σε συνεργασία με τη Super League 1 και τη Super League 2 έχουμε προχωρήσει σε αυτή τη διαδικασία, και νομίζω ότι όσο προχωράμε θα βελτιώνεται αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, έχει να κάνει με τα εντός του γηπέδου, εντός των αγωνιστικών χώρων, τις κερκίδες. Δεν έχει να κάνει με τη βία που προέρχεται από φιλάθλους ή οτιδήποτε άλλο εκτός των αγωνιστικών χώρων, και εκεί δεν είναι καθαρά οπαδική. Εκεί υπάρχουν και άλλα, υπάρχουν αυτά τα ραντεβού θανάτων που μπορεί κάποιοι να είναι οργανωμένοι μέσα στους συνδέσμους των φιλάθλων, σε αυτές τις λέσχες, αλλά δυστυχώς παρισφύγουν και άλλα στοιχεία, και εκεί είναι κάτι που πρέπει να του δει συντεταγμένη πολιτεία. Ναι. Για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, να ξεκινήσω με τον Νίκο τον Σπιτσέρη, ο οποίος είναι και καβάλα, είναι φανατικός ΑΟ Καβάλας είναι. Δεν πάει και καλά η καβάλα. Θα πάει, έκανε καλή ομάδα. Δεν είμαι φανατικός. Μου αρέσει το ποδόσφαιρο, μου αρέσει το μπάσκετ, μου αρέσει ο αθλητισμός και παρακολουθώ μια ζωή. Το ερώτημα είναι το εξής. Με αφορμή την δολοφονία του Άλκη Καμπανού, αυτό το σε κάθε περίπτωση φοβερό γεγονός που μας συντάραξε όλους, τέθηκε στο δημόσιο διάλογο το εξής, το αν θα έπρεπε μια ριζική απόφαση, ριξικέλευτη απόφαση αντίστοιχη αυτή της Θάτσερ τη δεκαετία του 80 στην Αγγλία, τότε που αποφάσισε μόνη της η Αγγλία να βγει εκτός διεθνών διοργανώσεων για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με ασύλληπτες ζημιές για τις ομάδες. Αν μπορεί λοιπόν μια τέτοια απόφαση σοκ, αν επιβάλλεται μια τέτοια απόφαση, να παρθεί στην περίπτωση της Ελλάδας, ή αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με μια σειρά άλλα μέτρα και χωρίς μια τέτοια απόφαση σοκ. Αυτό θέλει συζήτηση και διάλογο. Κάθε εποχή είναι διαφορετική και κάθε χώρα έχει διαφορετική ιδιοσυγκρασία, αν θέλετε. Το μεσογειακό ταπεραμέντο ενδεχομένως στην Ελλάδα να θέλει μια διαφορετική αντιμετώπιση. Παρόλα αυτά, στην Αγγλία λύθηκε αντιμετωπίζοντάς το στην πηγή, σε συνεργασία με τις ομάδες και βεβαίως καταγράφοντας
στις λέσχες τους φιλάθλους οι οποίοι είχαν παραβατική συμπεριφορά. Θα μπορούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μία φορά συλλαμβάνονται να μην μπορούν να ξαναπάνε σε κήπεδο, να είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζονται στα αστυνομικά τμήματα. Σας αναφέρω μόνο το τελευταίο περιστατικό του οπαδού της Λέστερ πρόσφατα, δεν έχει ένα μήνα, που επειδή ακριβώς ενεπλάκησε επεισόδιο, του απαγορεύθηκε διαβίου να μπει σε αγγλικό γήπεδο. Αυτό θα μπορούσε να γίνεται και εδώ. Αυτός που έχει παραβατική συμπεριφορά να μην πηγαίνει ξανά σε κανένα γήπεδο, σε κανένα αθλητικό γεγονός. Ναι. Για να πάω στον Κώστα το Μαύρη. Δεν είναι κακό, αλλά αυτό πρέπει να προκύψει μέσα από διάλογο και από συζήτηση. Το μεγάλο ερώτημα, κύριε Κουψίδη, είναι κατά πόσο είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε αυτοκάθαρση και από τα μέσα και όχι, όπως είπατε σωστά και ορθά, να εφαρμόσουμε τα όσα η πολιτεία μας επιβάλλει. Το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, όσες φορές επιχείρησα να πάω σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, υπήρξε σωματική έρευνα στην είσοδο. Ψάχνεται ο φύλαθος που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Και αναρωτιέμαι, στη διάρκεια του αγώνα, πώς ανακαλύπτονται φωτοβολίδες και άλλα πολεμικά όπλα και υλικά όταν υπάρχει σωματική έρευνα στην είσοδο. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Έτσι δεν είναι. Από το προηγούμενο βράδυ. Ναι, ή στην προπόνηση. Και αναρωτιέμαι, πώς επιτρέπουμε να δρουν τέτοιου είδους σύνδεσμοι όταν στην έφοδο της αστυνομίας ανακαλύφθηκαν σχεδόν πυρομαχικά στρατοπέδου. Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να το δούμε από μέσα μας. Βεβαίως πρέπει να το δούμε από μέσα και να πω ότι ακόμα και με τα στελέχη των εταιριών security είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο να παίρνουν τους οργανωμένους και να τους κάνουν securitάδες οι εταιρείες security. Γι' αυτό ακριβώς μπήκαμε στη διαδικασία της πιστοποίησης και βεβαίως της εκπαίδευσης. Έτσι ώστε ο καθένας να έχει το δικό του αριθμό και να ξέρουμε με ποιο στέλεχος έχουμε να κάνουμε και να ελέγχεται πριν. Γιατί όταν έχουμε αυτές τις μαζικές εφόδους σε αγωνιστικούς χώρους, μιλάω πάντα για τον αγωνιστικό χώρο, δεν μπορώ να μιλήσω για άλλους χώρους πέραν του γηπέδου, πέραν των κερκίδων δηλαδή και τον περιμετρικό χώρο του γηπέδου, γιατί δεν είναι στην αρμοδιότητα της Ομοσπονδίας. Αλλά αυτούς τους χώρους οφείλουμε και θα τους διασφαλίσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αποφεύγεται αυτό το να μπαίνουν μέσα τα πυρομαχικά αυτά. Γιατί πυρομαχικά πλέον είναι, γιατί μιλάμε για πόλεμο όταν... Είχαμε και σοβαρούς τραυματισμούς από φωτοβολίδες. Δεν ήταν... Βέβαια, είχαμε και νεκρούς. Και νεκρούς, ακριβώς. Και πολλές φορές, πολλά περιστατικά. Νομίζω ότι πλέον, αφού θα υπάρχει αυτό το μητρό που κάνουμε με αυτή την πιστοποίηση, πλέον θα ξέρουμε ποιους ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Θα πρέπει βέβαια να έχουν το λευκό ποινικό μητρό, θα πρέπει να μην έχει παρατηρηθεί παραβατική συμπεριφορά και βεβαίως αυτή είναι η πρώτη ασπίδα ελέγχου και φύλαξης των αγωνιστικών χώρων. Γιατί το λέω, το ξέρουμε, μπορεί να μην έχει ομολογηθεί επισήμως, αλλά πολλές εταιρείες security χρησιμοποιούσαν ως securitάδες οργανωμένους των συνδέσμων. Και αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Γιατί είναι λογικό ότι ήταν φίλοι μεταξύ τους και ότι λειτουργούσαν με μία ανοχή. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και βεβαίως αυτά γίνονται σε συνεργασία από κοινού με την ΓΑΔΑ, με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και την Διεύθυνση Αθλητικής Βίας και φυσικά τους υπευθύνους ασφαλείας πλέον των ομάδων, τη Super League 1 και τη Super League 2. Κύριε Κουψίδη, μία κακή διαιτησία, ένα κακό αποτέλεσμα, μια κακή, θα έλεγα εγώ, αγωνιστική προσπάθεια μιας ομάδος, είναι η αφορμή ή τα αίτια που πυροδοτούν τη βία? Νομίζω ότι είναι μία αφορμή. Τα αίτια είναι αλλού. Θα πρέπει να τα αναζητήσουμε άλλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Απλά ψάχνουν την αφορμή σε ένα σφύριγμα του διαιτητή, σε μία άστοχη ενέργεια, η οποία δεν είναι πάντα εσκεμμένη, αλλά πυροδοτεί αυτή την έκρηξη βίας. Θα πρέπει να προβληματιστούμε και θα πρέπει να δούμε σε βάθος, αναλύοντας τα πραγματικά γεγονότα, γιατί νομίζω έχετε δίκιο, από κάπου αλλού προέρχεται. Και νομίζω ότι αυτό το βάρος δεν μπορεί να το σηκώσει ούτε η ΕΠΟ, ούτε από μόνη της η πολιτεία. Πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια. Όλοι φορείς, αλλά με ανοιχτό διάλογο, γιατί εμείς με τον Υφυπουργό Αθλητισμού μπορεί να έχουμε την όποια αντιπαράθεση σε επίπεδο Ομοσπονδίας, αλλά δεν έχουμε κληθεί ποτέ σε κανέναν διάλογο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο παράπονο. Καλούνται όλοι οι φορείς, η μεγαλύτερη ομοσπονδία, η ομοσπονδία που εκπροσωπεί τα περισσότερα σωματεία στην Ελλάδα, δεν συμμετέχει σε αυτό το διάλογο.
Μάλιστα. Και αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος, όντως. Να ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στην Βουλή, όταν ήταν τα αθλητικά νομοσχέδια, πουθενά η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για κάποιο λόγο αγνοείται. Εάν με το βασικό... Από τον Υπουργό. Εάν με το βασικό σου εταίρο δεν συνομιλείς, δεν μπορείς να χτίσεις κανένα νομοσχέδιο που να απαντάει στα προβλήματα και να είναι και αποδεκτό. Να είστε καλά, κύριε Κουτσίδη. Αυτή είναι πραγματικότητα. Θα σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες, όχι με τη βία, με καλά αποτελέσματα. Μακάρι. Και διακρίσεις του ποδοσφαίρου. Με λοιπόν, διακρίσεις του ποδοσφαίρου, όπως το είπατε. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το κλίμα των ημερών. Αύριο μπαίνουμε στην Τσικνοπέμπτη, υπάρχει κινητικότητα για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις. Το πού θα φτάσουν αυτές και τι μέτρα θα ισχύσουν, θα τα δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Από το Σάββατο τέθηκε σε εφαρμογή η απόφαση για άρση ορισμένων μέτρων για την χαλάρωση των περιορισμών κατά της πανδημίας. Σχετικά με τις αποκριάτικες εκδηλώσεις, οι ειδικοί εισηγήθηκαν ενάντια στην διενέργεια των καρναβαλικών παρελάσεων. Επιτρέπεται όμως η διενέργεια εορταστικών εκδηλώσεων σε κλειστούς χώρους μόνο για εμβολιασμένους. Κατά άλλα, θα ισχύουν τα μέτρα που αφορούν και την διασκέδαση. Απλώς σας λέω το αντικειμενικό γεγονός. Mm-hmm. Ένα καρναβάλι θα προκαλέσει πολύ κόσμο, γιατί δεν θα είναι πετυχημένο. Ο πολλής κόσμος θα φέρει διασπορά, η διασπορά θα φέρει νόσο και η νόσο θα φέρει βαριά νόσο. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε προβληματισμό σε αρκετές περιοχές όπου οι αποκριάτικες εκδηλώσεις είναι σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα εστιάσουμε σε δύο περιοχές που πραγματικά ξεχωρίζουν για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, την Ξάθη και την Κοζάνη. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μάρα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού του Δήμου Κοζάνης. Καλησπέρα, κύριε Μάρα, και τον κύριο Ηλία Λασκαρίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού της Ξάνθης. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Λασκαρίδη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, μαζί μας ο Νίκος Σπιτσέρης και ο Κώστας Μαυρίς. Τον κύριο Λασκαρίδη τον έχουμε στο τηλέφωνο. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Λασκαρίδη. Κύριε Λασκαρίδη, τι να αναμένουμε για την Ξάνθη? Τη χρονιά και φέτος οι τραγικές λαογραφικές εορτές στο Ξανθικό Καρναβάλι δυστυχώς δεν θα γίνουν. Οι παρελάσεις μας δεν θα γίνουν. Αλλά ήδη εμείς σαν Δήμος Ξάνθης και Κέντρο Πολιτισμού έχουμε κάνει το στολισμό μας, γιατί ο κόσμος το χρειάζεται. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και ξεκινάμε 24 του μηνός με συναυλία στο Φίλιππο Αμυρίδη με τους αδερφούς Τσαχουριδαίους. Επίσης 4 του μηνός θα υπάρχει και άλλη συναυλία πάλι στο Φίλιππο Αμυρίδη με τους Όνειράμα και τους Going Through. Και 5 του μηνός με τον Γιάννη Πλούταρχο, πάλι συναυλία στο Φίλιππο Αμυρίδη, το οποίο όλες αυτές οι συναυλίες θα τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, γιατί μας τα ζήτησε και ο κόσμος να είμαστε ειλικρινείς και γι' αυτό θα κάνουμε τις συναυλίες, και το οποίο θα υπάρχει ένα εισιτήριο εικονικό, το οποίο θα είναι ηλεκτρονικό με το viva.gr για να μπορούμε να ελέγξουμε τον κόσμο. Βέβαια όμως πρώτα είναι η υγεία και μετά είναι η διασκέδαση. Θα δούμε και πώς θα πάνε τα πράγματα, ήδη βλέπουμε ότι καλυτερεύουν όμως τα πράγματα. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Από εκεί και πέρα την Κυριακή 6 του μηνός, εκεί που θα είχαμε τη μεγάλη μας καρναβαλική παρέλαση, εμείς όπως και πέρσι θα κάνουμε μοδοσία, να έρθει ο κόσμος να δώσουμε και να σώσουμε και μία ζωή, και από εκεί και πέρα μετά θα έχουμε το κάψιμο του τσάρου μας και θα κάνουμε με τη λήξη των περιτεχνημάτων τη λήξη της αποκριάς και του καρναβαλιού. Μάλιστα. Αυτά από τον κύριο Ασκαρίδη για την Ξάνθη μας. Να έρθω στον κύριο Μάρα. Τι προγραμματίζει ο Δήμος Κοζάνης με τα μέτρα που ισχύουν? Καλησπέρα και από μένα. Και εμείς κινούμαστε με την ίδια λογική. Έχουμε ετοιμάσει αρκετά ανανεωμένο φέτος στο διάκοσμο. Ήρθε ο καλλιτέχνης ο ένα που έρχεται, πέρσι δεν είχε έρθει βέβαια, πρώτο από κάθε προηγούμενη χρονιά από την Πάτρα. Κοιτάξαμε να εστιάσουμε λίγο σε αυτό ώστε να δώσουμε λίγο κλίμα από γριά στην πόλη. Δυστυχώς το κύριο τμήμα της Κοζάνης είναι το αποκριάς που είναι η Φανή, με βάση και την τελευταία αποθεσινή οικία δεν μπορούν να ανάψουν. Θα έχουμε κάποια διαδικτυακά κάποιες προβολές που θα μοιραστούν και στα κανάλια και θα παίξουν και μέσω του site του Δήμου. Κάναμε ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, θα έχουμε το καινούργιο ΤΑ, θα υπάρχει στο κέντρο της πλατείας μαζί με τα διάφορα άλλα άρματα. Επίσης την Κυριακή της Μεγάλης Αποκριάς, έτσι μια πρωτότυπη ιδέα, η Πανδώρα που έχει δίνει και το χρώμα με τα χάλκινα, θα κάνει κάποιες βόλτες μέσα στην πόλη και στις δημοτικές ενότητες με ένα πολύ πρωτότυπο τρόπο. Θεωρούμε ότι θα έχει
θα υπάρχει και η ασφάλεια που απαιτείται, αλλά θα πάρουν και οι συντοπίτες μας έτσι ένα κλίμα λίγο από την Κουζανίτη και από κρυά. Και πιστεύουμε ότι με διάφορες διαδικτυακές δράσεις και με κάποιες θεατρικές παραστάσεις που θα φιλοξενηθούν στο Φίλιππο, το Μαλάκαν, το όλα κρούσματα του Σιντουκά και της κυρίας Αλβέρα, θα πάρει λίγο κόσμος, τηρώντας αυστηρά τα πρωτόκολλα, θα πάρει λίγο κλίμα από Κουζανίτη και από κρυά. Μάλιστα. Για να δώσω το λόγο στους συναδέλφους, να ξεκινήσω από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τον Νίκο το Σπιτσέρι. Νίκο. Κύριε Σκαρίδη, οι καρναβαλικές εκδηλώσεις της Ξάνθης είναι συνυφασμένες με την πόλη, με τους κατοίκους τις περιμένουν κάθε χρόνο, δεκάδες χρόνια τώρα. Πόσο εύκολο είναι για τους δημότες σας να μπορέσουν χωρίς αυτές τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και πώς το αντιμετωπίζουν τώρα, φέτος που κάτι θα γίνει, υπάρχει έτσι ένα ζωηρό ενδιαφέρον ή λόγω του ότι έχει προηγηθεί και ό,τι συμβαίνει με τον κορονοϊό δεν υπάρχει ενδιαφέρον? Και αν θέλετε, κύριε Σκαρίδη, και αν υπάρχουν κρατήσεις που είναι εις γνώση σας επισκεπτών, γιατί Ξάθη όπως και η Κοζάνη αυτές τις ημέρες πάντα είχε κόσμο, είχε επισκέπτες. Να είμαι ειλικρινής ότι εμείς με το που θα γεννηθούμε οι Ξανθιώτες, το αίμα μας μέσα βράζει για το καρναβάλι μας, έτσι, για τις θρακικές λαογραφικές εορτές και για όλους τους θεσμούς μας, αλλά το πιο μεγάλο... Και στην Κοζάνη ισχύει αυτό, κύριε Σκαρίδη, και στην Κοζάνη ισχύει αυτό. Μπράβο. Από εκεί και πέρα όμως, όπως και πέρσι και πρόπες όπως είδατε, ήδη ενώ υπάρχει αυτό ο κορονοϊός, ήδη η νεολαία μας δεν κάθεται και ήδη βγαίνει και πέρσι, αν θυμάστε πολύ καλά, βγήκε ο κόσμος παρόλο που είχαμε διαφορετικά μέτρα. Από εκεί και πέρα όμως, να είμαι ειλικρινής ότι είναι μια μεγάλη πληγή και μεγάλο πλήγμα για την οικονομία και της Ξάνθης στους επαγγελματίες, αλλά και από γύρω περιοχή και από εσάς και από την Καβάλα και από την Κομωτινή και από την Αλεξανδρούπολη, γιατί έχουμε επισκεψιμότητα πάρα πολύ μεγάλη, γιατί είναι το μεγαλύτερο του Βαλκανίου της Ξάνθης μας εδώ πέρα. Έχουμε και επισκέπτες και από τη Βουλγαρία και από την Τουρκία και από τη Ρουμανία και από τα Σκόπια, αλλά και από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό και από τη Γερμανία έρχεται κόσμος κάθε χρόνο. Είναι και μεγάλο κομμάτι στο, είναι πλήγμα για τους συλλόγους μας, γιατί είναι τρίτη χρονιά που δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα, αλλά και εδώ οι Ξανθιώτες, αλλά πιστεύω και σε άλλες περιοχές, πρώτα λέμε είναι η υγεία και μετά είναι η διασκέδαση. Από εκεί και πέρα όμως εμείς, σαν κέντρο πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης, είμαστε υποχρεωμένοι με το που θα τελειώσει αυτός ο κάθε θεσμός, την άλλη μέρα εμείς πρέπει να έχουμε κάποιες προτάσεις και να κάνουμε κάποια πράγματα. Σίγουρα θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, αλλά όπως έχω πει είναι πρώτα υγεία και μετά είναι όλα τα άλλα. Μάλιστα. Εδώ ο κόσμος σίγουρα μας είπε να στολίσουμε την πόλη και είμαστε υποχρεωμένοι, όπως κάθε χρόνο τη στολίζουμε και φέτος έχουμε στολίσει και περισσότερο διάκοσμο, έχουμε βάλει και σε διάφορα σημεία στην πόλη, όχι μόνο στην πλατεία μας. Η πλατεία μας όντως είναι φέτος και διαφορετική και είναι στολισμένη. Έχουμε στολίσει και άλλα σημεία και όπως έχουμε πει και σαν δημοτική αρχή και με τον δήμαρχό μας, αλλά και εγώ προσωπικά, ότι θα στολίσουμε κάθε χρόνο και παραπάνω και να λέμε την αλήθεια ότι είμαστε υποχρεωμένοι εμείς κάθε χρόνο να κάνουμε και ένα σκαλοπάτι παραπάνω αυτό το θεσμό, για να μην κουράζουμε και τον κόσμο τα ίδια και τα ίδια, είμαστε υποχρεωμένοι να τον αναβαθμίζουμε. Αλλά δυστυχώς για τρίτη χρονιά δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Γιατί εμείς εδώ η διαφορά μας είναι ότι έχουμε τρεις παρελάσεις. Έχουμε τις λαογραφίες μας και γι' αυτό διαφέρουμε από τα άλλα τα καρναβάλια, γι' αυτό λέγουμε θρακικές λαογραφικές εορτές Ξανθιώτικο Καρναβάλι, γιατί είναι η παράδοσή μας. Μετά είναι η παιδική καρναβαλική παρέλαση, η νυχτερινή μας το Σάββατο και την Κυριακή η μεγάλη μας η παρέλαση που γίνεται ο χαμός και το γνωρίζετε πολύ καλά. Μάλιστα. Γιατί έχετε έρθει και το γνωρίζετε. Από εκεί και πέρα όμως είναι μια μεγάλη, μεγάλο πλήγμα και μεγάλη πληγή για την οικονομία, τους επαγγελματίες. Τρίτη χρονιά πραγματικά στεναχωριόμαστε, γιατί δεν αναπληρώνονται αυτές οι χρονιές. Και το γνωρίζει και ο συνάδελφος από την άλλη την πόλη, ακόμα και για τους συλλόγους. Γιατί κατά τα ψέματα οι σύλλογοι είναι... Ωραία. Η ψυχή και η καρδιά. Κυρία Σκαρίδη, μπορεί να μην έχουμε τις παρελάσεις, αλλά έχουμε τη φιλοξενία, το χρώμα, το στολισμό και καλό είναι ο κόσμος
τηρώντας τα μέτρα, να κάνει τις επισκέψεις του και να περάσει έστω λίγο κάποιες ώρες ξεγνιασιάς ή κάποιες ημέρες. Πολύ σωστά. Να πάω και στον κύριο Μαυρίδη, τον συνάδελφο από το ΦΛΑΣ από τη Δυτική Μακεδονία, να θέσει ένα ερώτημα. Ναι. Σίγουρα θέλει να ρωτήσει τον κύριο Μάρα κάτι και να ολοκληρώσει. Δεν έχω χρόνο. Σχεδόν ρητορικό είναι το ερώτημά μου. Δηλαδή, από τη μια δεν έχουμε τις δημόσιες εκδηλώσεις, παύλα παρελάσεις, και αυτό απαγορεύεται για υγειονομικούς λόγους, αλλά το αλφα κατάστημα σε εσωτερικό χώρο μπορεί να δημιουργήσει ένα πάρτι αποκριάς και να είναι οι θαμώνες όρθιοι και να διασκεδάζουν. Αυτό μου κάνει αντίφαση. Δεν ξέρω αν μπορεί να διορθωθεί τις τελευταίες ημέρες, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι τα μέτρα θα μπορούσαν να τηρηθούν καλύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια στις μεγάλες πλατείες παρά σε κλειστούς χώρους που τώρα επιτρέπεται και το πάρτι της αποκριάς. Κύριε Μάρα, δεν ξέρω αν θέλετε να το σχολιάσετε αυτό. Κοιτάξτε, καταρχήν, συνεχίζοντας και εγώ στο ίδιο πλήμα με τον συνάδελφο από την Ξάνθη, και η Κοζάνη θυμίζεται από την Τσιμνοπέμπτη μέχρι και την Κυριακή της Μεγάλης Αποκριάς, με τις παρελάσεις, τις παιδικές, με το πάρτι νεολαίας, με τις μαζώσεις κάθε βράδυ στους κατατόπους φανούς, που υπάρχει ένα δρόμενο που κρατά μέσα στο βάθος των αιώνων. Εννοείται ότι όλα αυτά, με βάση την Κία, όπως ρώτησε ο συνάδελφός σας, δεν μπορούν να επιτελεστούν. Βέβαια, η επισκεψιμότητα δεν απαγορεύεται. Ίσως είναι ευκαιρία για κάποιους επαγγελματίες, αναλαμβάνοντας ήδη την ευθύνη, αλλά με στόχευση ώστε οι άνθρωποι να έχουν κάποιο έσοδο από αυτό, να αποτελέσουν, έτσι αν θέλετε, και ένα είδος θελκτικό, ενός ένα είδος λόγου κινήτρου, ώστε να επισκεφτούν κάποιοι την Κοζάνη. Και εμείς προφανώς, έχει γίνει στην Πέμπτη, πριν την Κυριακή της Μεγάλης Αποκριάς, πριν από 2 χρόνια, ήταν που ανασταλήσαν οι καναδικές εκδηλώσεις και σταματήσαμε. Πέρσι ήμασταν από τις 9 ώρα το βράδυ μέσα. Φέτος, εδώ που μιλάμε για αποκριά, μην ξεχάσω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να φοράμε μάσκες στον εσωτερικό χώρο ακόμη. Άρα, όλα αυτά γίνονται σε μια βάση που προφανέστατα είναι προβληματική. Ελπίζουμε έστω με την κίνηση του κόσμου της περιοχής και όσων τολμηρών κληθούν να έρθουν, να υπάρξει λίγο κίνηση στην αγορά, λίγο στα καταστήματα, ώστε να μπορέσει ο κόσμος, που τίθεται και θέμα βιοπορισμού πια, πέρα από το λαϊκό δρόμο, είναι το θέμα του καρναβαλιού, να μπορέσει να έχει κάποιο όφελος από αυτή τη δραστηριότητα. Κύριε Μάρα, αν μου επιτρέπετε ένα ερώτημα που μου δημιουργήθηκε τώρα μόλις. Ένας φανός της Κοζάνης, εάν πάει και νοικιάσει ένα αναψυκτήριο, μια καφετέρια, ένα μπαρ της πόλης, μπορεί να κάνει το φανό του στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος? Προφανώς και μπορεί. Φανό δεν μπορεί να ανάψει. Ναι, φανό δεν θα ανάψει, αλλά όλα τα υπόλοιπα μπορεί να τα κάνει. Ήδη υπάρχουν καταστήματα στην Κοζάνη που έχουν βγάλει πρόγραμμα δεκαημέρου για την αποκριά. Αυτό δεν τους το στέλνει το. Ακριβώς αυτό έλεγα. Από και πέρα. Ναι. Υπάρχει παραδοξότητα, παρά με αυτό εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τα μέτρα. Διαφυλάσσεται στη δημόσια υγεία. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ωραία, να ευχαριστήσω θερμά και τον κύριο Μάρα και τον κύριο Ασκαρίδη. Να ευχηθούμε έστω αυτές τις ημέρες, με τα όποια μέτρα, λίγο ο κόσμος να χαλαρώσει, να ξεφύγει, να περάσει καλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Και εσείς να είστε καλά, ευχαριστούμε. Είστε καλά. Και του χρόνου ελεύθερη. Ναι. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία της σημερινής μας συνάντησης. Πάμε στην Καβάλα να δούμε πώς εξελίσσονται οι εργασίες κατασκευής της διανομής του φυσικού αερίου. Βλέπουμε τον συνάδελφο τον Νίκο Σπιτσέρη. Νίκο. Ναι, εξελίσσονται με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς σύμφωνα με τα όσα δηλώνουν όλοι οι συντελεστές. Ήρθε και εκπρόσωπος της εταιρείας του φυσικού αερίου της ΔΕΠΦΑ να επιβλέψει επί τόπου τις εργασίες στη συνεννόηση με το Δήμο Καβάλας και την Περιφέρεια. Διαπίστωσε η διεισόμαση ότι όλα βαίνουν καλώς. Το ζητούμενο είναι ο καλύτερος δυνατός συντονισμός και η μικρότερη δυνατή όχληση
στην πόλη και στις δήματα κυκλοφορίας. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Μέχρι τώρα η αλήθεια είναι ότι μπορεί κανείς να πει ότι όλα βαίνουν καλώς. Μένει να δούμε να εξελίσσονται οι εργασίες με τους γρηγορότερους δυνατούς ρυθμούς και με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις για τη σωστή λειτουργία της πόλης. Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο τον Σπιτσέρη. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Αυτοψία πραγματοποίησε ο εκπρόσωπος της ΔΕΔΑ, που είναι υπεύθυνος για τα έργα στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, και βρέθηκε στην περιοχή του Περιγιαλίου στην πόλη της Καβάλας. Όπως είπε ο κύριος Γιώργος Τελκυρίδης, τα έργα προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς. Έχουμε μια κουβέντα εδώ με τους φορείς, τους θεσμικούς, για την εξέλιξη του έργου και γενικά τι μπορούμε να κάνουμε, να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ μας, έτσι ώστε να αποφύγουμε κάποια θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν. Η εξέλιξη του έργου εξελίσσεται όχι ομαλά, ίσως και με λίγο μεγαλύτερη ταχύτητα, δηλαδή έχει πολύ καλή ροή το έργο μέχρι τώρα και όλα βαίνουν καλώς, έτσι, σαν αρχική δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσουμε. Η πόλη είναι λίγο ιδιόρυθμη όσον αφορά υπάρχουν βραχώδεις περιοχές ή μη βραχώδεις κλπ. Αλλά επί του παρόντος πάμε καλά. Από πλευράς του Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας Χρήστος Γάκης τόνισε ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος, όπου όπως δεσμεύτηκε η ΔΕΔΑ θα γίνεται εντός της εβδομάδας από την τοποθέτηση των σωληνώσεων. Ένα βασικό σημείο το οποίο συζητάμε εδώ τώρα είναι η αποκατάσταση που θα γίνεται στο οδόστρωμα καθώς θα προχωράει το έργο, γιατί είναι βασικό ζήτημα να μην μείνει ο δρόμος σκαμμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε όσο τοποθετεί το αγωγός, από πίσω να γίνεται κατευθείαν η αποκατάσταση. Ήδη μας έχουν ενημερώσει ότι προγραμματίζουν η αποκατάσταση στο οδόστρωμα να γίνεται εντός εβδομάδος από την ώρα που θα ανοίξει το πρώτο χαντάκι και θα τοποθετηθεί ο αγωγός. Κοιτάμε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τους σταθμούς που θα τοποθετηθούν στην πόλη για να μειώσουν την πίεση του φυσικού αερίου, ώστε να μπορεί αυτό να φτάνει στις οικοδομές με μεγαλύτερη ασφάλεια και ευκολία. Και κάποιες λεπτομέρειες που θέτει τώρα και ο Δήμος σχετικά με το αν θα πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις ως προς την όδευση του αγωγού, αν θα πρέπει μπορούμε να αλλάξουμε λίγο κάποιες περιοχές και κάποιους δρόμους από τους οποίους θα περάσει ο αγωγός, αφενός για συγκοινωνιακούς λόγους, αφετέρου για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη συνδεσιμότητα, δηλαδή να πάνε σε πιο πυκνοκατοικημένα κομμάτια μέσα στην πόλη, ώστε να μπορούν να συνδεθούν το συντομότερο δυνατό περισσότεροι άνθρωποι με το φυσικό αέριο. Για το γενικότερο σχεδιασμό των έργων της ΔΕΔΑ, σε συνεργασία με τον Δήμο Καβάλας, μίλησαν στην τηλεόραση του Σέντερο ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιάννης Ιακωβίδης. Είναι παρεμβάσεις οι οποίες θα επηρεάζουν και θα επηρεάσουν τη ζωή της πόλης για ένα διάστημα μέχρι να τελειώσουν τα έργα. Συζητάμε τεχνικές λεπτομέρειες, το πώς πρέπει να γίνονται οι αποκαταστάσεις. Υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει ως προς το θέμα των αποκαταστάσεων. Αυτά λοιπόν τώρα τα βλέπουμε με την ΔΕΔΑ, ούτως ώστε να πάρθουν τα μέτρα αυτά που πρέπει για να γίνει το έργο άρτιο και όπως πρέπει. Επίσης θα γίνεται ο συντονισμός για κάποια έργα όπως είναι στην πλατεία Καπνεργάτη, όπου όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες πρέπει να περάσουν και το αέριο, γιατί δεν θα ξαναεπιτρέψουμε να περάσει από εκεί, και όπως φυσικά και με τη ΔΕΙΑΚ. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή μια συνάντηση για να καταφέρουμε να συντονίσουμε τα έργα του αερίου και τα έργα του Δήμου. Τα έργα του Δήμου είναι και η ίδρυυση με τη ΔΕΙΑΚ και ασφαλτοστρώσεις και άλλα έργα τα οποία προγραμματίστηκαν να εκτελεστούν αυτή την περίοδο και θα έχουμε συμπτώσεις και αλληλοκαλύψεις που πρέπει να διευθετηθούν ώστε αρμονικά να τελειώσουν όλα. Να μην επανερχόμαστε δηλαδή κατά το δυνατόν. Δεν θα το αποφύγουμε εντελώς, αλλά στο μεγαλύτερο ποσοστό πιστεύουμε ότι δεν θα χρειαστεί να επανέλθουμε επεμβαίνοντας. Τώρα όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ακούσατε ότι έχουμε μία μικρή διαφωνία με την κατασκευάστρια εταιρεία, βασικά είναι εκπρόσωπος της ΔΕΔΑ εδώ, που είναι ο κύριος του έργου, θα προσπαθήσουμε να υλοποιηθούν σύμφωνα με τις υποσχέσεις και τις προδιαγραφές που ισχύουν. Θα έχουμε το νου μας, γι' αυτό γίνεται και αυτή τη συνάντηση, για να επιβάλλουμε τις σωστές προδιαγραφές για την υλοποίηση του έργου.
Ο προγραμματισμός είναι ένα τμήμα αυτό. Και ο προγραμματισμός φυσικά του να συμπίπτουν οι προσπάθειες για τις επεμβάσεις που θα κάνουμε να είναι ομοιόθετες, αρμονικές, είναι ο δεύτερος στόχος μας. Σε ποιο σημείο γίνονται τώρα εργασίες? Τώρα γίνονται στην Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, γίνεται η τομή για να στρίψει προς την Κολοκοτρώνη, θα συνεχιστεί στην Κολοκοτρώνη. Ένα δύσκολο σημείο. Δύσκολο σημείο, θα ζητήσουμε από τους κατοίκους της περιοχής να μην παρκάρουν παράνομα πάνω στα πεζοδρόμια, τουλάχιστον από τη μία πλευρά. Αυτό είναι το δύσκολο. Θα τα καταφέρουμε όμως, ελπίζω, και δεν θα έχουμε φοβερές δυσκολίες όπως υπολογίζουμε. Και από την Καβάλα να πάμε στη Θεσσαλονίκη να δούμε μια ενδιαφέρουσα δράση για τα παιδιά με καρκίνο. Μας ενημερώνει η συνάδελφος η Δήμητρα Ιτσάτσου. Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλησπέρα. Σε μια δράση αλληλεγγύης για τα παιδιά που πολεμούν με το καρκίνο, προχώρησαν φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μαζί με τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή, τον κύριο Άγγελο Χαριστέα. Έτρεξαν και περπάτησαν στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να μεταδώσουν το μήνυμα να γίνουμε δότες μυελού των οστών. Η συγκεκριμένη δράση, να σας αναφέρω, ότι εντάσσεται στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας εκστρατείας και καμπάνιας ενημέρωσης για την αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα Τζάτσου, να δούμε το ρεπορτάζ. Για τα παιδιά που πολεμούν το καρκίνο, έτρεξαν φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονία και ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής Άγγελος Χαριστέας, στηρίζοντας έμπρακτα το έργο του Συλλόγου Ορίζοντα. Που αποφασίσαμε για χάρη του Ορίζοντα και των παιδιών με καρκίνο που υποστηρίζει, να συμμετέχουμε κι εμείς και να κάνουμε αυτό το τρέξιμο, το περπάτημα, ό,τι θέλει η παρέα, και για χάρη των παιδιών, αλλά και για το καλό των ίδιων των συμμετεχόμενων που θα κινηθούν, ιδίως μετά το τέλος της εξεταστικής περίοδου. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο ΠΑΜΑΚ, τρέχουμε για καλό σκοπό. Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα με τους φοιτητές εδώ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ότι βρισκόμαστε κοντά στα παιδιά με καρκίνο, να δώσουμε το μήνυμα ότι πρέπει όλοι να γίνουμε δωρητές του μυελού των οστών. Και θέλω επίσης να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βλέπω ότι η καινούρια γενιά, τα παιδιά που είναι το μέλλον, να το πω έτσι, δείχνουν ότι έχουν και αθλητικό έτσι πνεύμα, υποστηρίζουν τον αθλητισμό και υποστηρίζουν και τέτοιες δράσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο καρκίνος είναι η πρώτη αιτία θανάτου στα παιδιά μετά από τα ατυχήματα. Στην χώρα μας νοσούν περίπου 300 παιδιά κάθε χρόνο. Πρόκειται για μια σπάνια απειλητική για τη ζωή ασθένεια. Δεν είναι μία νόσος, αλλά δεκάδες διαφορετικές μορφές. Διαφέρει από τον καρκίνο των ενηλίκων και γι' αυτό απαιτεί εξειδικευμένη θεραπεία και αντιμετώπιση. Να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή μας η πρώην Υπουργός Εργασίας και βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κυρία Θεανό Φωτίου. Μίλησε για τα εργασιακά, μίλησε για τις εξελίξεις που έχουμε στο ΝΕΦΚΑ, μίλησε για όλα τα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους και την απασχόληση στη χώρα μας. Πάμε στο σημείο αυτό και είναι μεγάλη μας χαρά να συζητήσουμε με την κυρία Θεανό Φωτίου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και αναπληρώτρια τομεάρχη πρόνοιας κοινωνικής αλληλεγγύης, βεβαίως πρώην υπουργό. Καλησπέρα σας, κυρία Φωτίου, ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστόβουλε, και πολύ περισσότερο που ξέρω ότι θα μας ακούσουν πάρα πολύ και θα μας δουν Έλληνες, είτε από τη Δυτική, είτε από την Δυτική Ελλάδα, είτε από τη Βόρεια Ελλάδα, έως Κυράκη, από ό,τι κατάλαβα. Βεβαίως, βεβαίως. Θα συζητούσαμε και θα συζητήσουμε για μια σειρά ζητημάτων της πολιτικής και όχι μόνο επικαιρότητας. Δεν θα μπορούσα όμως να ξεκινήσω από κάτι άλλο, πέρα από να ζητήσω ένα σχόλιο για τα όσα εξελίσσονται τις ημέρες αυτές σε Ουκρανία, Ρωσία και το πώς επηρεάζουν οι εξελίξεις αυτές και δικά μας ζητήματα. Ήδη βρισκόμαστε εν μέσω τρομερών πιέσεων της οικονομίας μας, από τις ανατιμήσεις, από την ακρίβεια, οι οποίες αναμένεται να επιδεινωθούν από την εξέλιξη αυτή. Κοιτάξτε, δεν μπορεί παρά να ευχόμαστε αυτή τη στιγμή με κάθε τρόπο να εξαντληθούν όλα τα μέσα, όλα τα διεθνής διπλωματία, να συμβάλλουν και η χώρα μας όσο μπορεί, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην έχουμε και σύραξη και χαθούν ανθρώπινες ζωές, αλλά και βέβαια να διασφαλίσουμε την ειρήνη. Τώρα, από εκεί και ύστερα, ξέρετε πολύ καλά ότι η χώρα μας εξαρτιέται από το ρωσικό αέριο κατά 40-45%. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι αυτή, αν θέλετε, η μονομερής πρόσδεσή μας σε αυτό το αέριο, και όπως
ξέρετε και ότι δεν έχουμε μεγάλη αποθήκευση εδώ στην Ελλάδα φυσικού αερίου κτλ. Μαζί με τις άφρονες πολιτικές που έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη όλο αυτό το διάστημα σε σχέση και με τον ηλεκτρισμό, με την ηλεκτρική ενέργεια, με τη ΔΕΗ κτλ. Καταλαβαίνετε ότι επιδεινώνουν δυστυχώς την κρίση τεράστια που περνάνε τα ελληνικά νοικοκυριά, που περνάει κάθε άνθρωπος, οικογενειάρχης, αλλά και μόνος του, μία κρίση η οποία προσωπικά πιστεύω ότι εξελίσσεται σε μία οξία στεγαστική και επισυντικιστική κρίση που για την πλειοψηφία του λαού μας από τη μία συνοψίζεται στο ότι τους τελειώνουν τα εισοδήματα στις 2-3, ούτε 3 εβδομάδες πλέον, στην πλειοψηφία του λαού επαναλαμβάνω, συνοψίζεται στο ότι τα πιο ευάλωτα στρώματα μπαίνουν σε ένα καθεστώς νέας ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά και ότι τα δύναμα και μεσαία στρώματα μπαίνουν σε ένα καθεστώς μεγάλης πλέον φτωχοποίησης. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα, νομίζω, που απασχολεί τον κάθε ένα μας, όπως βέβαια και με την πανδημία, για την οποία σπέβδουμε κακώς, κατά την άποψή μου, να κάνουμε ένα από τα επαναλαμβανόμενα λάθη του παρελθόντος, να κηρύξουμε δηλαδή το πέρας της, ενώ είμαστε ακόμα πρώτοι, διπλάσιοι μάλλον σε θανάτους στην Ευρώπη, πάρα πολύ ψηλά ακόμα η θάνατη, δυστυχώς, κύριε Χρυστοδούλε. Δηλαδή βρισκόμαστε στους 88 νεκρούς ακόμα, βρισκόμαστε ακόμα σε πάρα πολύ υψηλό αριθμό κρουσμάτων και πάρα πολύ υψηλό διασωληνωμένων. Δυστυχώς δεν ήρθε το τέρμα της πανδημίας. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση και θέλει να πει ένα νέο αφήγημα εν ώψη του ανοίγματος του τουρισμού της 1ης Μαρτίου. Αλλά δυστυχώς αυτού του τύπου επαναλαμβανόμενες ενέργειες τις ζήσαμε στο παρελθόν με τεράστιες απώλειες μετά και με τεράστια οπισθογυρίσματα. Γι' αυτό λέω ότι αυτά που ετοιμάζουν αύριο την άρση της μάσκας και ούτω καθεξής, μηνύματα δηλαδή για τους τουρίστες από τη μια και από την άλλη μηνύματα προς την κοινωνία «χαλαρώστε, τελειώσαμε», είναι πάρα πολύ μεγάλα λάθη, όπως και το ότι ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή ένα έγκλημα στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, δηλαδή σε ένα μήνα, όπως ξέρετε καλά, εάν η κυβέρνηση δεν αναθεωρήσει τις απόψεις της, θα χάσουμε 5.000 γιατρούς και νοσηλευτές από το ΕΣΥ που δεν μπορούμε, δεν αντέχουμε να τους χάσουμε. Ακούω από κυβερνητικά στελέχη να υποστηρίζουν ότι και στο θέμα της αντιμετώπισης της πανδημίας και στην ανθρωπιστική κρίση, στην κρίση της οικονομίας, ακολουθούνται πρακτικές άλλων χωρών. Υποστηρίζεται ότι η Ελλάδα εναρμονίζεται με πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Και λένε μάλιστα ότι η κρίση της ακρίβειας δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό εμείς. Πώς απαντάτε σε αυτό? Και η πανδημία και η κρίση της ακρίβειας πράγματι είναι διεθνή φαινόμενο. Είναι και ευρωπαϊκά σήμερα ευρωπαϊκές καταστάσεις και προφανώς δεν είπε κανείς ότι ήταν ελληνικά φαινόμενα. Όμως αυτή η κυβέρνηση με τη διαχείριση που έκανε και στα δύο αυτά μέτωπα μας έφερε δυστυχώς στη χειρότερη θέση και δεν εφάρμοσε, όχι μόνο δεν εφάρμοσε πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε άλλα κράτη, αλλά δυστυχώς κόφευσε σε όλες τις προτάσεις που κάναμε τόσο για την πανδημία και στις οποίες, όπως ξέρετε πολύ καλά, το γεγονός ότι δηλαδή πεθαίνουν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ, όπου έχουμε τα υψηλότερα ποσοστά θανάτου σε αυτό το πεδίο και το οποίο το είχε πει και η μελέτη Τσιόδρα Λίτρα, το ξέρετε αυτό πολύ καλά, δεν είναι κάτι που ανακάλυψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά δείχνουν ότι έκαναν ακριβώς τις λάθος κινήσεις. Τώρα, στο μέτωπο της ακρίβειας, πραγματικά ξέρετε πολύ καλά, νομίζω, ότι από την πρώτη στιγμή, η υπόθεση της ακρίβειας, αυτό που χαρακτήρισα
επισιτιστική νέα κρίση και στεγαστική κρίση εξαρτιάται από δύο παράγοντες. Ο ένας είναι τα εισοδήματα. Τι χρήματα έχει το μέσο νοικοκυριό, αν θέλετε, τι χρήματα έχουν οι Έλληνες. Και το άλλο είναι τι έξοδα έχουν σε, σε αυτούς τους δύο τομείς. Τι συνέβη λοιπόν τώρα. Πρέπει να σας πω ότι αντίθετα από ό,τι πιστεύουν όλοι ή θέλει να μας παρουσιάσει η κυβέρνηση ότι τα νοικοκυριά αδημερούν, ότι αυξήσαν τρομακτικά τα εισοδήματά τους όλα αυτά τα χρόνια, τα νοικοκυριά τα ελληνικά χάσανε μέχρι το 2015 το 37%, όπως ξέρετε πολύ καλά, έτσι, μέσα από τα μνημόνια και τα λοιπά, του συνολικού τους εισοδήματος. Από εκεί και ύστερα, από το 2015 μέχρι το 2019, κέρδισαν, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 20% τα εισοδήματά τους. Όμως, το τελικό νούμερο είναι ότι είμαστε η χώρα η οποία έχει τα χαμηλότερα εισοδήματα κατά μέσο όρο στην Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή τι γίνεται με αυτή την ιστορία, από τη μια. Από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα από το 19. Αυξάνει, όπως θυμάστε, τα τιμολόγια της ΔΕΗ και στο τέλος το μόνο εργαλείο που έχει για να ασκήσει πολιτική ενεργειακή, δηλαδή στην ενέργεια, στον ηλεκτρισμό, το εκπεί, το πουλάει. Πολύ απλά. Σήμερα λοιπόν δεν μπορεί να παρέμβει καθόλου, και ενώ υπάρχει κερδοσκοπία στη ΔΕΗ, δηλαδή από σήμερα τα Golden Boys της ΔΕΗ παίρνουν τεράστιους μισθούς, 360.000 παίρνει ο διοικητής της ΔΕΗ, 1.000 το χρόνο, τη μέρα, αν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Απ' την άλλη δεν μπορεί να παρέμβει σε τίποτα ώστε να συγκρατήσει τις τιμές του ρεύματος, οι οποίες πλέον έχουν φτάσει στο Θεό. Λοιπόν, από τη μια λοιπόν τα εισοδήματα, όπως σας είπα, μειώθηκαν, και από την άλλη αυτά τα χρόνια τα έξοδα του κάθε νοικοκυριού αυξήθηκαν. Πώς έγινε αυτό? Αυξήθηκαν όλες οι δαπάνες στέγης. Γιατί ακριβώς, όχι μόνο αν είχα δάνειο, πλήρωνα αρκετά χρήματα, αλλά ακόμη και αν είχα δικό μου σπίτι, πλήρωνα με πολλά χρήματα για τη θέρμανση, για το ηλεκτρικό, για το νερό, για τα κοινόχρηστα, αλλά και για τη θέρμανση και την ψήξη. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτή η σχέση εξόδων προς εσόδων, τι λεφτά είχε ο καθένας μας και τι ξόδευε, και η οποία σχέση επιδεινώθηκε με τον πληθωρισμό, που τον είδαμε, δεν τον βλέπαμε, αλλά από την πρώτη μέρα μέσα σε αυτά τα 2,5 χρόνια ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ξαφνικά ακρίβηναν όλα τα προϊόντα. Δεν είναι μόνο αυτές τις μέρες. Το ξέρετε πολύ καλά ότι βασικά ήδη έχουν ακριβήνει εδώ και ένα χρόνο. Είναι αυτός ο πληθωρισμός λοιπόν που μετακυλίεται και τα λοιπά και στα πρώτα και στα προϊόντα. Αυτή λοιπόν η σχέση εξόδων διαβίωσης, εξόδων στέγασης και τα λοιπά προς εισοδήματα είναι η χειρότερη της Ευρώπης, να σας πω κάτι που δεν ξέρετε, δηλαδή το 37% του πληθυσμού της Ελλάδος βρίσκεται σε ένα κόκκινο συντελεστή που λέει ότι τα έξοδά του σε αυτούς τους τομείς που σας είπα είναι μεγαλύτερα από τα έσοδά του, είναι πολύ επιβαρημένα, είναι πάνω από το 50%. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό που σας είπα? Για να καταλάβετε, ο μέσος όρος ευρωπαϊκός, ο αντίστοιχος, είναι 9,9%. Εμείς 37% του πληθυσμού, σας λέω. Αυτό λοιπόν υπήρχε με τα στοιχεία της Eurostat το 2019. Από τότε μέχρι σήμερα αυτό εκτινάχθηκε. Με την ενεργειακή κρίση, με τον πληθωρισμό όπως είδατε, με το Airbnb, με την άνοδο των τιμών στο 55% της χώρας, όπως είδατε, στις περιουσίες εννοώ, ναι. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτός ο συντελεστής να έχει φτάσει στο 40 με 50%. Με απλά λόγια.
να ξεκαθαρίσουμε πού φταίει η κυβέρνηση σε όλη αυτή την πορεία που έχει κάνει λάθος και μια υπεραπλουστευμένη, αν θέλετε, ερώτηση, ας μου επιτραπεί, έχει και δεν δίνει η κυβέρνηση, δεν θέλει να έχει ικανοποιημένους πολίτες για να γίνει η επανεκλογή της? Ναι. Πρώτα να σας πω λίγο τα νούμερα για να μείνουν στο μυαλό σας. Ναι, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ολοκληρώστε. Σήμερα, με βάση τη Eurostat και με βάση την Elstat, τα 2 εκατομμύρια νοικοκυριά δεν μπορούν να πληρώσουν τις στεγαστικές και επισητιστικές τους ανάγκες. 2 εκατομμύρια στα 4,1 νοικοκυριά, αν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Όταν σας είπα πριν βρισκόμαστε μπροστά σε μία βόμβα, εννοούσα αυτό που μας το λένε και το διαβάζουμε και το αναλύουμε όλες οι στατιστικές αυτή τη στιγμή της Eurostat. Πού φταίει τώρα λοιπόν η κυβέρνηση και τι μπορούσε να κάνει? Η κυβέρνηση έκανε ενώ έπρεπε να σπεύσει νωρίτερα, γιατί το 37% του πληθυσμού που βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση ήταν το 19. Το 19, στοιχεία της Eurostat 20. Άρα ήξερε ότι είχε παραλάβει, όπως και εμείς είχαμε όλα τα χρόνια, μια καυτή πατάτα. Και έπρεπε να σκύψει, να δει τι πρέπει να γίνει για να μειώσει αυτά τα έξοδα. Δεν έκανε τίποτα. Άφησε το Airbnb ανεξέλεγκτο. Σήμερα, όπως ξέρετε, αλλάζουν ολόκληρες περιοχές οι αξίες τους και τα λοιπά, οι αντικειμενικές αξίες που άρχισαν από τον Ιανουάριο, εκτινάσουν τα πάντα αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο νίκια, αλλά καταλαβαίνετε, πολλαπλασιάζουν και τα κόκκινα δάνεια. Έπρεπε λοιπόν, όταν τις είχαμε πει εγκαίρως, δηλαδή ένα χρόνο πριν μιλάμε, τις είχαμε πει εγκαίρως ότι πρέπει να πάρεις μέτρα ακριβώς για να ελέγξεις αυτό το πεδίο. Και τις προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα. Δεν έκανε τίποτα. Αντίθετα, θεωρούσε ότι αυτό που έβλεπε να έρχεται ήταν παροδικό. Το είπε και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης ο Μητσοτάκης. Και τότε, όταν με τα χίλια ζόρια φτάσαμε στο απροχώρητο, πήρε μέτρα ασπιρίνης και μάλιστα οριζόντια. Δηλαδή ακόμη και τα τελευταία μέτρα που είδατε, ας πούμε, που επιδοτεί τον γκάζι, το αέριο, το φυσικό αέριο ή τον ηλεκτρισμό κτλ. Είναι οριζόντια, ξέρετε τι θα πει αυτό? Ότι εγώ που έχω 7.000 παραδείγματος χάρη εισόδημα, μισθό το μήνα, με εσένα που έχεις 200 ευρώ το μήνα, πήραμε και οι δύο το ίδιο. Αυτό λοιπόν ήταν το ένα που έκανε. Μετά ό,τι μέτρο έπαιρνε, ευνοούσανε τους πιο πλούσιους. Θυμάστε τον έμφυα. Ξέρετε τι σημαίνει ότι έκοψε 350 εκατομμύρια από το δημόσιο κορβανά για να αφαιρέσει τον πρόσθετο φόρο στον έμφυα? Ποιος πληρώνει πρόσθετο φόρο? Συμπληρωματικό φόρο λεγόμενο, αυτοί που είχαν περιουσίες 250.000 και άνω. Πόσοι ήταν αυτοί? Ελάχιστοι. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα? Από τη μια τα μέτρα που παίρνει δεν ευνοούν την κοινωνική πλειοψηφία και από την άλλη αποστερεί από τον κορβανά το δημόσιο χρήματα για να τα δώσει πράγματι σε αυτούς που έχουν ανάγκη, τους αποστερεί λέγοντας, ας πούμε, ότι τώρα πια δίνοντας 1,5 δις, είπε ότι έδωσε αυτά τα μέτρα. Σας λέω ότι τα μέτρα ήταν όλα λάθος και το βλέπουμε ότι ήταν λάθος. Πολύ περισσότερο γιατί ήταν οριζόντια. Και το εξήγησαν, νομίζω, αυτό πολύ καλά, έτσι. Πρόκειται περί αστοχίας ή περί πολιτικής απόφασης στήριξης μιας συγκεκριμένης ομάδας πολιτών, μιας συγκεκριμένης κοινωνικής τάξης? Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει δύο πράγματα. Το ένα λέει ότι είναι ανίκανοι. Και το βλέπουμε σε κάθε βήμα αυτής της κυβέρνησης. Βλέπουμε το επιτελικό κράτος, το οποίο είναι στην πραγματικότητα η κομματικοποίηση όλου του κράτους, με τα γαλάζια παιδιά. Βλέπουμε ότι όταν τους λέμε ότι ενίσχυση του εισοδήματος όλων των Ελλήνων σημαίνει η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 και το λέμε ένα χρόνο. Ένα χρόνο, δεν το είπαμε τους τελευταίους 6 μήνες. Αυτό το έκανε όλη η Ευρώπη. Εκείνη η Ισπανία
4 φορές αύξησε αυτό τον κατώτατο μισθό και τον έφτασε στα 1167. Δεν του είπαμε να το πάει στα 1167, του είπαμε να το πάει στο 800. Και δεν το κάνει την ίδια ώρα που δίνει στους διευθυντές του ΕΦΚΑ, που θα είναι γαλάζια παιδιά όλα, golden boys γαλάζια, και τα οποία τους δίνει 8.000 μισθό το μήνα και 4.500 μισθό το μήνα στους διευθυντές και γενικούς διευθυντές που βάζει ιδιώτες στην ασφάλιση και δεν έχει να δώσει το 800. Τι μου λέτε ακριβώς? Είναι μια κυβέρνηση ταξικά μεροληπτική. Δηλαδή, την ενδιαφέρουν αυτοί οι μεγάλοι ευεργέτες της, αυτοί που την κρατάνε στην εξουσία, αυτοί που περιμένουν σαλίκι τα 32 δις για να τα ανέμονται, όπως είπε και χτες ο Αλέξο Τσίπρας που πήγαμε στην Αρχή Δημόσιων Εσόδων και καταθέσαμε τη συγκεκριμένη ένσταση. Εμείς μετράμε κοντά 7 δις ότι έχουν δώσει μέσα σε αυτούς τους μήνες που κυβερνάνε. Και πριν την πανδημία άρχισε το φαγοπότι και μέσα στην πανδημία ολοκληρώθηκε. Με ευκαιρία την πανδημία κάναν κατευθείαν αναθέσεις. Φάγανε λοιπόν 7 δις με τους συμμέτερους. Αυτοί ακριβώς περιμένουν και τα 32 δις του Ταμείου Ανάκαμψης να τα φάνε. Και γι' αυτό πρέπει να πέσουν γρήγορα. Γιατί κάθε μέρα που περνάει ο λαός βυθίζεται σε μια τεράστια κοινωνική κρίση. Και είμαστε σε θέση να το δούμε αυτό, γιατί εμείς τη ζήσαμε. Εμείς την καυτή πατάτα την πήραμε, την ανθρωπιστική κρίση στα χέρια μας. Και ξέρετε ότι εγώ ήμουνα σε αυτό το Υπουργείο. Mm-hmm. Τι τους λέμε τόσο καιρό? Τους λέμε ότι γρήγορα δώστε κάρτα αλληλεγγύης στους ανθρώπους που παίρνουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, γιατί δεν μπορούν να ζήσουν με τα 200 ευρώ το μήνα, έως 200 ευρώ το άτομο το μήνα, ή 350 αν έχει ένα παιδί, ή 400 ευρώ, έως 400 ευρώ το μήνα αν έχει δύο παιδιά. Δώστε τους τώρα κάρτα αλληλεγγύης για να παίρνουν τρόφιμα, όπως κάναμε εμείς τα 2 πρώτα χρόνια. Δώστε τους δωρεάν ρεύμα τώρα, 300 κιλοβατόρες όπως δώσαμε εμείς σε κάθε νοικοκυριό. Δώστε κατευθείαν τα νίκια για να μην αρχίσουν οι εξώσεις. Είδατε το ότι έπεσε, ότι πήδηξε άνθρωπος γιατί πήγε ο κλητήρας να του επιδώσει την έξωση. Το είδατε. Είδατε τους 24 θανάτους από καντήλια και που αρχίσαμε ας πούμε να ξαναζούμε το φοβερό 12-15. Αυτή η ιστορία θα μας παραδώσουν, δυστυχώς. Κυρία Φωτίου, είπατε πρέπει να πέσουν. Υπάρχει αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για να γίνουν εκλογές. Πώς απαντάτε σε αυτούς, κυρίως κυβερνητικά στελέχη που υποστηρίζουν πως η εποχή δεν είναι κατάλληλη και πως οι εκλογές θα δημιουργήσουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της χώρας? Καλά. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι τώρα που ζήταγαν από την πρώτη μέρα που βγήκε ο Μητσοτάκης πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή μόλις κάθισε στην καρέκλα 6 μήνες μετά την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν αυτός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ζητούσε εκλογές. Να μας λένε τώρα ότι δεν είναι η κατάλληλη εποχή. Εμείς ξέρουμε αυτό που φοβόμαστε, ή μάλλον είμαστε σχεδόν σίγουροι, ότι τις εκλογές δεν τους αφήνουν να τις κάνουν αυτοί που τους κρατούν στην κυβέρνηση, που τους κρατούν στην εξουσία. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι το μεγάλο κεφάλαιο, είναι οι καναλάχες, είναι οι εργολάβοι, μεγαλοεργολάβοι, είναι όλοι αυτοί που φτιάξαν εταιρείες μέσα σε ένα βράδυ για να πάρουν προμήθειες τεράστιες λόγω COVID εκατομμυρίων. Αυτά είναι τα 7 δις που λέμε ότι τα φάγανε στους ημέτερους. Αυτοί δεν τους αφήνουν, κύριε Χριστοδούλη. Επιτρέψτε μου, παρακαλώ. Και να ξέρετε ότι αν δεν έρθει το ζεστό χρήμα του Ταμείου Ανάκαμψης για να το μοιραστούν οι ημέτεροι, δεν θα τους αφήσουν να κάνουν εκλογές. Ας αφήσουν λοιπόν τις υποκρισίες. Δεν είναι στο χέρι του Μητσοτάκη να κάνει οι εκλογές. Είναι στο χέρι αυτών που περιμένουν να πάρουν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και που τον κρατάνε στην εξουσία. Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή σας η τοποθέτηση. Πρωτού σας ευχαριστήσω, επιτρέψτε μου μία δύσκολη ερώτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για εκλογές? Έχει λύσει τα δικά του ζητήματα? Υπάρχει κομματική πειθαρχία για να προχωρήσει σε εκλογές?
Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 2,5 χρόνια δεν σταμάτησε ούτε μία στιγμή να κάνει προτάσεις, προτάσεις διεξόδου σε κάθε βήμα της κυβέρνησης κοστολογημένες. Φαντάζομαι ότι θα θυμάστε το μένου μόρτι ένα, θα θυμάστε το εισόδημα έκτακτης ανάγκης, ένα πράγμα το οποίο ο πρόεδρος πολλές φορές το πρότεινε τώρα για τις πυρόπληκτες περιοχές, για τις σεισμογενείς κτλ. Άρα εμείς με 2,5 χρόνια τώρα λειτουργούμε σαν να ήμασταν στην κυβέρνηση. Γιατί έχουμε εμπειρία μεγάλη, γιατί ξέρουμε πώς εξοικονομήθηκε το τελευταίο ευρώ και κάθε μία πρόταση που λέμε είναι κοστολογημένη. Γι' αυτό εμείς σήμερα έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ομόφωνα αποφασιστεί και το οποίο θα πάμε στο συνέδριο. Ομόφωνα αυτή τη στιγμή έχουμε 21 προτάσεις αμέσως μόλις βγούμε κυβέρνηση, τι ακριβώς μέτρα θα κάνουμε, θα πάρουμε, ποιες νόμους θα καταργήσουμε του Μητσοτάκη την άλλη μέρα και πώς, ας πούμε, θα κυβερνήσουμε τον πρώτο καιρό σε μια βεβαίως δημοκρατική μεγάλη συμπαράταξη και μια δημοκρατική ευρύτερη συμμαχία προοδευτικών δυνάμεων. Γι' αυτό εμείς θεωρούμε, όπως είπε και ο Αλέξης ο Τσίπρας, τις διαφωνίες μέσα στο κόμμα μας. Μία ιστορία η οποία είναι πλούτος. Εμείς δεν έχουμε κομματική πειθαρχία με όρους στρατιωτάκια, αλλά έχουμε κομματική πειθαρχία με όρους κοινωνικού ωφέλους, δηλαδή για την κοινωνία. Μάλιστα. Εμείς με τα μάτια μας στην κοινωνία συνθέτουμε τις αντιθέσεις μας και προχωράμε πάντα έχοντας στο μυαλό μας τι θα ωφελήσει τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Κατανοητό. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας συνάντηση. Ευχαριστούμε θερμά που μας φιλοξενήσατε στις οθόνες σας. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.